Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στο Μίλα. Επιλέγουμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας σήμερα με έναν τρόπο διαφορετικό. Με μια φωτογραφία. Μια φωτογραφία που μας έχει σοκάρει όλους. Μια φωτογραφία που έχει κάνει το γύρο του κόσμου και που αποτελεί αντικείμενο σχολιασμού στο διαδίκτυο, συγκεκριμένα στο Twitter, ανά την Ηφίλιο. Πρόκειται για αυτήν εδώ τη φωτογραφία που βλέπετε με το βρέφος το οποίο είναι γονατισμένο στο έδαφος με τρία όπλα στο κεφάλι του. Ένα ακόμη παιδί θύμα του πολέμου στην Συρία, ένα ακόμα παιδί ενδεχομένως όργανο στα χέρια εκείνων που θέλουν να κάνουν προπαγάνδα. Κανείς δεν μπορεί με σιγουριά να μιλήσει για αυτή τη φωτογραφία. Ανέβηκε στο ίντερνετ από κάποιον ο οποίος φέρεται να είναι υποστηρικτής του Ελεύθερου Συριακού Στρατού, όπως γράφει η εφημερίδα Daily Mail, των ανταρτών δηλαδή. Και προσέξτε τη λεζάντα που γράφει η φωτογραφία από κάτω. Ο νεότερος, διαβάζω, όμηρός μας από την εχθρική φυλή των Κεσάμπ. Εκεί έχουν εμφύλιο, σας θυμίζω. Αφιερωμένη λοιπόν η σημερινή εκπομπή στα παιδιά, τα θύματα των πολέμων, τα παιδιά, τα θύματα κακοποιήσεων, γιατί σε λίγο θα ακούσετε και μία άλλη σοκαριστική είδηση που κάνει το γύρο του κόσμου και αφορά και στην Ελλάδα. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα θέματα του Μίλα για σήμερα. Ανεξιχνίαστα, άγρια φωνικά στην Αττική. Γυναίκα βρέθηκε νεκρή με πολτοποιημένο κεφάλι στη Γλυφάδα. Πριν τρεις μήνες είχε δολοφονηθεί άντρας με μαχαιριές. Παιδόφιλος δάσκαλος αυτοκτόνησε όταν αποκαλύφθηκαν 90 βίντεο με βιασμούς ναρκωμένων μαθητών. Είχε διδάξει και στην Ελλάδα. Μεγάλη άνθηση του τουρισμού. Στην Αθήνα επέλεξαν να περάσουν το Πάσχα φέτος πολλοί ξένοι επισκέπτες. Σημαντικό κομμάτι στην τουριστική ανάπτυξη φέτος έχουν και τα κρουαζιερόπλοια που φτάνουν στον Πειραιά. Σε λίγο ζωντανή σύνδεση με το λιμάνι. 16 ζευγάρια Κινέζων θα παντρευτούν στα Χανιά. Η Νόη ετοιμάζει ένα εύκολο και νόστιμο γλυκό με σοκολάτα και φυστικό βούτυρο. Σας θυμίζω, αγαπητοί φίλοι, ότι ο διαγωνισμός μας συνεχίζεται 5.000 ευρώ σε μόλις 4 μέρες. Χθες ξεκίνησε, σήμερα Τετάρτη, αύριο Πέμπτη, την Παρασκευή τα παίρνετε μόλις με ένα τηλεφώνημα. Μαζί όμως με τα 5.000 ευρώ διεκδικείτε όλες αυτές τις ηλεκτρικές μικροσυσκευές της Groupe από τα Welcome Stores. Όλες αυτές τις συσκευές που βλέπετε θα τις πάρουν δύο νικητές. Είναι απίστευτο, ούτε η κάμερα προλαβαίνει να πιάσει τα δύο τραπέζια τα οποία πραγματικά είναι γεμάτα με ό,τι επιθυμεί αυτός που λατρεύει να μαγειρεύει. Και λέω αυτός πλέον γιατί κάποτε λέγαμε νοικοκυρά. Τώρα πια οι άντρες αρχίζουν να μας ξεπερνούν στην κουζίνα. Κουζινομηχανή λοιπόν, αποχυμωτής, μπλέντερ και μήλος, όλα μαζί, αυτά εδώ που βλέπετε. Πουλικόφτης, σαλατοκόφτης, τη κλασική φραπιέρα, ο βραστήρας, ηλεκτρικό μπρίκι, να πάω και από εδώ, αποχυμωτής, αυτή εδώ το καταπληκτικό μίξερ, που ήμουν στο εξοχικό, έβγαζα κουλούρια, το χέρι μου πιάστηκε για να φτιάξω τη ζύμη, γιατί έχω αυτό το χειροκίνητο μίξερ και μάλιστα έπρεπε να το γυρνάω και γρήγορα. Πόσες ώρες γύρναγα αυτό το μίξερ και ονειρευόμουν ένα τέτοιο. Αποχυμωτής, καφετιέρες, όλα αυτά, αγαπητοί φίλοι, δύο νικητές, 90-11, 51-51-51, καλή επιτυχία. Θα συνδεθούμε ζωντανά με την Γλυφάδα, όπου ήρθε στο φως ένα κυριολεκτικά αποτρόπαιο, σοκαριστικό έγκλημα, μάλιστα σε κεντρικό Άλσος. Και το περίεργο είναι ότι έρχεται τρεις μόλις μήνες μετά από άλλη δολοφονία στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο, η οποία έχει κάποια κοινά στοιχεία. Ο Γιώργος Οσόμπουλος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
Ακριβώς, καλησπέρα από την πλατεία της Γλυφάδας. Εδώ που βρισκόμαστε στην κεντρική πλατεία της Γλυφάδας, βρέθηκε το πρωί της Κυριακής μια γυναίκα περίπου 40 ετών σε αυτό εδώ το παρκάκι που βρίσκεται ακριβώς από πίσω μας. Είναι μια κοπέλα περίπου 35 με 45 χρονών, εκτιμούν οι αστυνομικοί, μάλλον περίπου 40 ετών. Είχε πολτοποιημένο το κεφάλι της. Κάποιος την είχε χτυπήσει με πέτρα πάρα πολλές φορές στο κεφάλι απάνω. Η σωρός της βρέθηκε, όπως σας είπα, ακριβώς εδώ από πίσω μας, σε αυτό εδώ το πάρκο. Βρισκόμαστε στο πλέον κεντρικό δρόμο της Γλυφάδας, στην κεντρική πλατεία της Γλυφάδας, δίπλα ακριβώς στην παραλιακή λεωφόρο. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο έπειτα αποκλήσεις των κατοίκων, οι οποίοι πηγαίνοντας να ανοίξουν τα μαγαζιά τους το πρωί της Κυριακής, εντόπισαν το αποτρόπιο θέαμα. Έφτασαν μέσω αστυνομικοί της ασφάλειας, απέκτησαν τον χώρο και πήραν πάρα πολλές καταθέσεις από περαστικούς και κατοίκους περιοχής. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί το παραμικρό στοιχείο που να μπορέσει να βοηθήσει τους αστυνομικούς ώστε να διαλευκάνουν την υπόθεση. Τα στοιχεία, όπως σας είπα, της κοπέλας παραμένουν άγνωστα, καθώς επάνω της δεν είχε ταυτότητα ή κάποιο άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει τα στοιχεία της. Επίσης, στην κατοχή της βρέθηκαν χρήματα, άρα το κίνητρο της επίθεσης δεν ήταν η ληστεία, όπως λένε οι αστυνομικοί, ήταν κάτι άλλο. Και μάλιστα πριν από 3 χρόνια, στο ίδιο ακριβώς σημείο, ένας άστεγος είχε δολοφονηθεί άγρια με χτυπήματα από μαχαίρι από έναν άλλο άστεγο, επειδή του είχε πάρει τη θέση, όπως είχε χαρακτηριστικά πει τότε στην κατάθεσή του. Βέβαια, εκείνο το έγκλημα είχε ξιχνιαστεί. Το τωρινό δεν έχει ξιχνιαστεί ακόμα, όπως επίσης και ένα άλλο που έγινε πριν από 3 μήνες στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, όπου ένας άνδρας βρέθηκε επίσης μαχαιρωμένος σε διάφορα σημεία του σώματός του. Και εκείνο το περιστατικό παραμένει ανεξιχνίαστο. Είναι 2 φωνικά τα οποία τα ερευνούν με ιδιαίτερη προσοχή οι αστυνομικοί. Έχουν προβληματιστεί με τον τρόπο με τον οποίο έχουν γίνει επιθέσεις. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση, εδώ ο τρόπος με τον οποίο χτυπήθηκε το θύμα αυτή η γυναίκα είναι ιδιαίτερα βάναυσος. Τη χτύπησε, όπως σας είπα, με πέτρα στο κεφάλι τουλάχιστον 3-4 φορές, όπως εκτιμάει η ιατροδικαστική εξέταση που έγινε από την ιατροδικαστή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εν τω μεταξύ, βλέπω αυτό είναι ένα από τα. Γιώργο, συγγνώμη που σε διακόπτω. Είναι ένα από τα πολυσύκναστα μέρη της Γλυφάδας. Και υπάρχουν πάρα πολλά παιδάκια, τα σχολεία είναι κλειστά, πάρα πολλά παιδιά που παίζουν, μωρά που πηγαίνουν βόλτα. Και λέω μωρά, δεν το λέω τυχαία. Είναι μέρος που, επειδή είναι ίσιο το πεζοδρόμιο, πολλές μαμάδες πάνε τα μωρά τους με τα καροτσάκια βόλτα. Μάλιστα, πριν από λίγο την ώρα που εσύ μιλάγες, είδαμε και ένα καροτσάκι δίπλα σου στις εικόνες. Είναι ένα μέρος το οποίο σφίζει από ζωή. Δεν είναι ένα απομονωμένο μέρος το σημείο που βρέθηκε η γυναίκα σε αυτή την κατάσταση, που είναι καλό να μην την ξαναπεριγράψουμε. Είναι τόσο άγριο το φωνικό, δηλαδή τόσο αποτρόπαιο το έγκλημα. Πραγματικά σοκαριστικό. Και όπως μας λες, 3 μήνες πριν είχε βρεθεί και ένας άντρας αντίστοιχα δολοφονημένος. Αυτή τη φορά στο πρόσωπο τον είχα χτυπήσει με μαχαίρι και όχι με πέτρα. Ακριβώς. Με μαχαίρι τον είχαν τραυματίσει, τον είχαν σκοτώσει πριν από 3 μήνες στην περιοχή του Αγίου Νικολάου. Εκεί εκείνο το περιστατικό ακόμη δεν έχει ξεχνιαστεί. Είναι περίπτωση πανομοιότυπη με αυτή εδώ που αναφέρουμε τώρα που έγινε στην Γλυφάδα. Ακόμη οι αστυνομικοί δεν έχουν καταφέρει να την εξακριβώσουν, και 100 μέτρα από το σημείο που βρισκόμαστε, λίγο πιο αριστερά μας, βρίσκεται μια παιδική χαρά, όπως και εσύ πολύ σωστά είπες, Τατιάνα. Περνάνε πάρα πολλές μητέρες με τα παιδιά τους όλη τη διάρκεια της ημέρας και πηγαίνουν στην παιδική χαρά. Και μάλιστα ένα νεαρό ζευγάρι με ένα παιδάκι ήταν αυτό το οποίο είδε πρώτο τη γυναίκα να κοίταται στο έδαφος και κάλεσε την αστυνομία. Το παιδάκι βέβαια δεν είδε κάτι, το μάκραν οι δικοί του. Καταλαβαίνετε όμως το σοκ σε αυτό το σημείο, στο πλέον κεντρικό δρόμο της Γλυφάδας, δίπλα ακριβώς από τα εμπορικά κέντρα, τα μαγαζιά, την παραλιακή λεωφόρο. Γίνονται έρευνες, υπάρχουν κάμερες σε πολλά μαγαζιά στην ευρύτερη περιοχή. Ακόμη δεν έχει καταστεί εφικτό να εντοπιστεί κάποιο ίχνος, κάτι που να δείχνει το πώς έγινε ή ποιος έγινε, ποιος συμμετείχε στο περιστατικό εδώ στην επίθεση. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα συνδεθούμε τώρα με την αίθουσα σύνταξη. Υπάρχει μια είδηση η οποία μας έρχεται από το εξωτερικό, αλλά έχει και ελληνικό ενδιαφέρον. Προσέξτε τώρα. Μιλάμε για ένα από τα χειρότερα εγκλήματα, τα σοβαρότερα, μεγαλύτερα εγκλήματα που έχει δει, ακούσει η ανθρωπότητα τα τελευταία χρόνια. Αυτός ο άνθρωπος που βλέπετε ήταν δάσκαλος. Δίδασκε σε παιδιά.
Ο άνθρωπος αυτός που βλέπετε, που δίδασκε και στην Ελλάδα, αυτοκτόνησε γιατί βρέθηκαν στο σπίτι του βίντεο με 90 βιασμούς παιδιών, τα οποία τα νάρκωνε και τα βίαζε. Δεν χωράει ο νους του ανθρώπου, δεν χωράει ο νους του ανθρώπου τον αριθμό των βιασμών των παιδιών. 90 βίντεο. Και προσέξτε τώρα, γιατί η Αμερικανική Πρεσβεία κάνει έκκληση στην Ελλάδα, επειδή δίδασκε και σε ελληνικό σχολείο. Αν κάποιος γνωρίζει κάτι, όμως θα μας πει όλες τις λεπτομέρειες η Ειρήνη η Αρβανίτη. Ειρήνη. Καλησπέρα, Τατιάνα. Λοιπόν, πραγματικά είναι πρωτοφανής η είδηση που έρχεται από το εξωτερικό. Μιλάμε για τον William James Vahey, ο οποίος στις 11 Μαρτίου αυτοκτόνησε επειδή η οικιακή του βοηθός ανακάλυψε στον υπολογιστή του τουλάχιστον 90 βίντεο, όπου έδειχνε ότι κακοποιούσε σεξουαλικά ανήλικα παιδιά, τα οποία πρώτα είχε υπνοτήσει. Μιλάμε για έναν εκπαιδευτικό, ο οποίος έχει διδάξει σε τουλάχιστον 9 χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα. Στη χώρα μας βρέθηκε το 1978 και το 1980 για 2 ολόκληρα χρόνια δίδασκε εδώ σε σχολείο. Γι' αυτό λοιπόν και η Αμερικάνικη Πρεσβεία ζητά από μας, όποιος τον αναγνωρίζει, αν υπάρχουν τυχόν θύματά του στην Ελλάδα, να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 210-7202-490 προκειμένου να βοηθήσει στις έρευνες του FBI. Πρέπει να σου πω λοιπόν, Τατιάνα, ότι το FBI ζητά πάρα πολύ τη συμβολή του κοινού και εστιάζει κυρίως σε Αμερικανούς πολίτες που βρέθηκαν στο εξωτερικό, σε διάφορες λοιπόν χώρες, είτε γιατί οι γονείς τους για επαγγελματικούς λόγους βρέθηκαν τότε εκεί. Και όπως λένε ήδη σε ανακοίνωση που μας έστειλε και η Αμερικάνικη Πρεσβεία, πρόκειται βέβαια να υπάρξει απόρριτο σε οποιαδήποτε πληροφορία. Από εκεί και πέρα, αν μπορούμε να δείξουμε, να σας πω πώς ήταν αυτός ο άνθρωπος το 1980, είναι η φωτογραφία που βλέπουμε δεξιά, όχι αυτή. Αυτή η ασπρόμαυρη φωτογραφία είναι αυτή που είναι το 1986. Όποιος λοιπόν τον αναγνωρίζει. Σίγουρα δεν είναι κάτι, αυτή η φωτογραφία, είναι η φωτογραφία η ασπρόμαυρη με το 70 με 80 με το μουστάκι, η παλιότερη Ακριβώς. φωτογραφία. Κάπως έτσι ήταν όταν δίδασκε στη χώρα μας. Δίδασκε σε αμερικάνικο κολέγιο. Σε κάποιο από τα αμερικάνικα κολέγια τα οποία δρέπουν στη χώρα μας, όχι στο Αμερικάνικο Κολέγιο Αθηνών Ψυχικού, σε κάποιο άλλο. Για 2 χρόνια δίδασκε ο άνθρωπος αυτός εδώ στην Ελλάδα και η Αμερικανική Πρεσβεία, επαναλαμβάνουμε, κάνει έκκληση εάν κάποιος θέλει κάτι να καταγγείλει, με απόλυτη βεβαίως, με απόλυτο σεβασμό στην μυστικότητα και στην τήρηση των της μυστικότητας των προσωπικών του στοιχείων, μπορεί να το καταγγείλει στην Αμερικανική Πρεσβεία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ειρήνη Αρβανίτη. Πριν συνδεθούμε με τον Πειραιά, θα σας παρουσιάσουμε σε λίγο το θέμα για την άνθηση του ελληνικού τουρισμού. Η αλήθεια είναι ότι παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Δεν ξέρω αν κάνατε μία βόλτα τώρα το Πάσχα στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας. Δεν ξέρω αν κάνετε μια βόλτα στην Πλάκα. Δεν ξέρω αν πήγατε στο Μοναστηράκι. Είχαμε να δούμε, γιατί βλέπω και το κοινό το οποίο συμφωνεί. Και αν κάποιος έχει πάει, θα ήθελα να το κουβεντιάσουμε μαζί, να μου πείτε τι είδατε και πώς το ζήσατε εσείς. Η Αθήνα ήταν γεμάτη τουρίστες. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό έχουμε το δούμε πάρα πολλά χρόνια στη χώρα μας. Σε λίγο θα συνδεθούμε και με τον Πειραιά, όπου εκεί φτάνουν τα κρουαζιερόπλοια. Σε λίγο θα σας δείξουμε και πολλά ζευγάρια από την Κίνα, τα οποία έχουν έρθει και ετοιμάζονται να μπαρκάρουν για να πάνε στα Χανιά να παντρευτούν. Πρώτα όμως θα σας πω για το διαγωνισμό. Έχουμε 5.000 ευρώ μετρητά. Ένα πεντοχίλιαρο το οποίο σας το δίνουμε την Παρασκευή. Σήμερα Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Άλλες 3 μέρες θα κρατήσει ο διαγωνισμός. Ένας διαγωνισμός εξπρές, ο οποίος ξεκίνησε χθες, είναι ο διαγωνισμός του τετραημέρου. Με το πεντοχίλιαρο μαζί διεκδικείτε πάρα πολλές ηλεκτρικές μικροσυσκευές. Το μικροσυσκευές βέβαια είναι μάλλον λάθος, διότι με κουζινομηχανές και όλα αυτά τα μίξερ και τα μπλέντερ, τα καταπληκτικά που σας δίνουμε, κατεφημισμών μικροσυσκευές. Διεκδικείτε όλες αυτές τις ηλεκτρικές συσκευές για την κουζίνα σας. 2 είναι οι νικητές, είναι της εταιρείας Groupe και τις προσφέρουν τα Welcome Stores.
Για να δούμε το Ζήση Μούσιο, ο οποίος είναι εκεί με τους Κινέζους, με όλα τα ζευγάρια εκεί που ετοιμάζονται να παντρευτούν. Για να του πω μια καλησπέρα πριν πάμε σε διαφημίσεις, Ζήση. Λοιπόν, όλα έτοιμα εδώ. Έχει σερβιριστεί ρακί κριτικό και μεζέδες, τάκοους, σελίτσες, αγκουράκι. Είναι το καλωσόρισμα. Μόλις ήρθαν οι άνθρωποι από το αεροδρόμιο, κατευθείαν από την Σαγκάη, 16 ζευγάρια, 16 γαμπροί και 16 νύφες, 32 συνολικά μαζί με τους συγγενείς τους, φίλους, αλλά και εκπροσώπους του τύπου από την Σαγκάη έχουν έρθει εδώ στο πλαίσιο της γνωριμίας των δύο κρατών και να έχουν την ευκαιρία να κάνουν ένα γάμο που θα τον θυμούνται για πάντα και αυτοί αλλά και οι συγγενείς τους. Μετά τις διαφημίσεις περισσότερα, Ζήση. Ευχάριστα λοιπόν για τη χώρα μας, για την Ελλάδα μας, η οποία έτσι δείχνει σιγά σιγά με πάρα πολύ αργά βήματα, αλλά σταθερά τουλάχιστον να ανακάμπτει σε κάποιους τομείς, όπως ο τουρισμός. Ο τουρισμός μας λοιπόν σταδιακά παρουσιάζει μια, όχι σταδιακά, στον τομέα του τουρισμού η αύξηση είναι εντυπωσιακή θα έλεγα. Έχουμε μια αύξηση 30% μόνο φέτος με τα μέχρι τώρα στοιχεία, γιατί και πέρυσι είχαμε πολύ μεγάλη αύξηση. Η Αθήνα πλημμύρισε από τουρίστες τώρα το Πάσχα, τα νησιά μας, οι τουριστικοί προορισμοί. Θα δούμε το βίντεο του Ζήση Μούσιου. Έχει κάνει μια έτσι, μικρή έρευνα παρουσιάζοντας τα στοιχεία και σε λίγο θα συνδεθούμε με το λιμάνι του Πειραιά να δούμε τους τριανταφυλλένιους γάμους των Κινέζων. Τέλη Απριλίου. Η θερμοκρασία ξεπερνά τους 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Διονυσίου Αεροπαγίτου. Μουσείο της Ακρόπολης. Ο κόσμος πολλής, ιδιαίτερα πολλής. Οι τουρίστες έφτασαν από νωρίς φέτος. You have nice weather, you have nice people, nice beaches, nice water. Η άστατη πολιτική κατάσταση στους κύριους τουριστικούς ανταγωνιστικούς προορισμούς της χώρας μας έφεραν την Ελλάδα φέτος ψηλά στις προτιμήσεις των ξένων τουριστών. Αν συνυπολογίσει κάποιος και την αντίστροφή του κλίματος της χώρας στο εξωτερικό, τις χαμηλές τιμές και την υψηλή ποιότητα παροχών, τότε καταλαβαίνεις γιατί η Ελλάδα έχει γίνει αγαπημένος προορισμός. Η εποχή αυτή είναι άνοιξη. Ο κόσμος από το βορρά παγωμένος ξεχύνεται στην Ελλάδα για να απολαύσει την άνοιξη, την ελληνική. Prices are okay. Food is very good. And the wine is very good. So that's a place I would love to come back to. I come here for the town and for the civilization and for the culture, so. Τα μηνύματα για τη φετινή σεζόν είναι ιδιαίτερα θερετικά. Αναμένεται για την Αθήνα η αύξηση των επισκεπτών να φτάσει το 30%, ενώ θα έρθουν σε σχέση με πέρσι 700.000 τουρίστες περισσότεροι. Η πόλη των Αθηνών είναι σήμερα μία από τις φθηνότερες πρωτεύουσες της Ευρώπης. Η μέση διανυκτέρευση κοστίζει 80 ευρώ. Έχουν ακούσει πολύ διαφορετικά πράγματα για την Ελλάδα και έρχονται να δοκιμάσουν. Cheaper than other countries. You will choose Greece again for your holidays? Oh, of course. Next we're going to Santorini, so we're looking forward to that too. Στα τουριστικά εστιατόρια της Πλάκας διαπιστώνεις εύκολα πως οι τιμές ακόμα και εκεί είναι τουλάχιστον στα ίδια επίπεδα με πέρσι, ενώ ο τουρίστας έχει την επιλογή να φάει ακόμα φθηνότερα, αλλά και ποιοτικά. Από 2 ευρώ μέχρι 20 να φάει καλά. Είναι special τα πράγματα. So far the food is really good. I like the Greek salads. Definitely the food. The euros, all the euros. We're gonna try souvlaki and drink some ouzo and yeah.
All your people are very positive and helpful. We don't find something I can ask for. Everyone tells me. Μεγάλη παραμένει και η όθηση που δίνει στον τουρισμό και η κρουαζιέρα. Στη χώρα το 2013 έγιναν 600 προσεγγίσεις από πλοία που μετέφεραν περισσότερους από 550.000 επιβάτες. Για φέτος η κίνηση θα είναι τουλάχιστον ίδια, ίσως και με μια μικρή αύξηση. We actually are on a cruise and the ship is here today. But Greece is very nice, Athens is very nice, so we like just to wander around and enjoy the atmosphere. Βέβαια, Ζήση, πριν συνεχίσουμε, επειδή το ρεπορτάζ μας ήταν επικεντρωμένο στην Αθήνα, να πούμε ότι έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση στις κρατήσεις και μεγάλη κίνηση και στα νησιά και γενικότερα τους τουριστικούς προορισμούς. Ειδικότερα οι τουριστικοί προορισμοί, η Αθήνα είναι το παράδειγμα που βλέπουμε την αύξηση τη μεγάλη. Οι τουριστικοί προορισμοί, οι φετινοί, όπως και πέρσι, η κλασική αυτή προορισμοί έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και θα είναι ήδη η πληρότητα πάρα πολύ μεγάλη. Και από εκεί και πέρα θέλω να σας πω πως η κρουαζιέρα φαίνεται πως το σπάσιμο του καμποτάζ έδωσε μεγάλη όθηση στους προορισμούς, κυρίως όπου έχουν μεγάλα λιμάνια και μπορούν και υποδέχονται πάρα πολύ κόσμο. Ένας κόσμος που δεν ερχόταν στην Ελλάδα γιατί δεν υπήρχε κρουαζιέρα. Μα είναι φοβερό, Ζήση. Είμαστε μία χώρα που είμαστε σε θέση κλειδί. Δεν μπορείς να μην περάσεις από την Ελλάδα για να πας οπουδήποτε. Δεν μπορείς. Και δεν επιτρέπαμε τόσα χρόνια στα πλοία να έρθουν να πιάσουν τον Πειραιά, να βγουν αυτοί εδώ οι χιλιάδες, να πάνε, να πιούν ένα καφέ, να αγοράσουν κάτι, να κάνουν μια βόλτα στην Αθήνα, στον Πειραιά. Εδώ μιλάμε για χιλιάδες οικογένειες που τρέφονται από τις κρουαζιέρες αυτή τη στιγμή. Και δεν επιτρέπαμε στα πλοία τόσα χρόνια να. Δηλαδή, τέλος πάντων, Ζήση μου, για συνέχισε. Θα γυρίσω τώρα εδώ, στο πλοίο που βρισκόμαστε και στους τριανταφυλλένιους γάμους, να σας πω τι είναι αυτή η διοργάνωση. Είναι ένας θεσμός που γίνεται στη Τσαγκάη και το Υπουργείο Τουρισμού της περιοχής, λοιπόν, επιλέγει ζευγάρια τα οποία θέλουν να παντρευτούν στο εξωτερικό και κάθε χρόνο επιλέγεται μία χώρα όπου γίνεται ο γάμος εκεί. Ένας γάμος ο οποίος μεταδίδεται ζωντανά μέσω του ίντερνετ σε ολόκληρη τη Τσαγκάη. Φέτος για πρώτη φορά επιλέχθηκε η Ελλάδα. Τα ζευγάρια αυτά, τα 16 ζευγάρια, θα παντρευτούν στα Χανιά. Συνέχεια θα κάνω μια περιοδία στην Κρήτη και συνέχεια θα πάνε στη Μαγευτική Σαντορίνη, όπου είναι και ο κλασικός προορισμός των ανθρώπων από την Ανατολή. Και ας μην ξεχνάμε, ένας προορισμός ο πιο διάσημος σε ολόκληρο τον κόσμο όσον αφορά τα νησιά. Και θα ολοκληρώσουν την εκδρομή τους εκεί. Οι άνθρωποι αυτοί είναι μικρές ηλικίες τα περισσότερα ζευγάρια. Άνθρωποι που δεν θα είχαν τη δυνατότητα να κάνουν έναν τέτοιο γάμο σε ένα τέτοιο μέρος εξωτικό όπως είναι για αυτούς η Ελλάδα. Και θα γνωρίσουμε κάποιους από αυτούς. Hello. Your name? Jerry. And? Joyce. How old are you? 24. And you? 25. How is for you to come from China here in Greece to be married? I feel very excited. Very, like, expect this journey to have a wedding here in this beautiful country. Ένα λεπτό να μεταφράσουμε. Εκείνη είναι 21, εκείνος είναι 25. Ήρθαν από την Κίνα να παντρευτούν εδώ και είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένος που θα ζήσει αυτή την εμπειρία. And it's your relatives here, your mother, είναι your father. Είναι συγγενείς σου, είναι κάποιος εδώ, ρωτάει. No. Όχι, λέει, δεν είναι κανένα συγγενής, ζουν στην Κίνα. Your family is here. Η οικογένειά σου είναι εδώ, είναι κάποιος μαζί σας, όχι, λέει, είμαστε μόνοι μας. Έχουμε έρθει εδώ με τους φίλους μας να παντρευτούμε. We wish you to be happy. Σας ευχόμαστε να είσαστε ευτυχισμένοι στο γάμο σας. Thank you very much. Όπως βλέπεις, Τατιάνα, είναι πραγματικά, και για σκεφτείτε λιγάκι αυτά τα παιδιά, έτσι, που ξεκίνησαν από την Κίνα, μόνοι τους στην ουσία, φτάσανε εδώ στην Ελλάδα, δεν θα έχουν μαζί τους συγγενείς, θα παντρευτούν όμως ένα ξεχωριστό μέρος, θα ζήσουν μια ξεχωριστή εμπειρία και οι δικοί τους έχουν δυνατότητα να δουν τον γάμο τους live μέσω του ίντερνετ και είναι μια προσπάθεια η οποία θα υποστηρίζει και η πρεσβεία της Κίνας, θα είναι εδώ ο πρέσβης, καθώς και το Υπουργείο Τουρισμού. Σε λίγο θα έρθει εδώ και η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία πράγματα είναι να τα βλέπει κανείς. Πολύ ωραία, γιατί εντάξει, έχει και περάσει. Και μας βγάζουν και πολλές φωτογραφίες όπως είναι το συνηθιό της, έτσι. Έχει περάσει δύσκολα η χώρα μαζί σε πολύ τα τελευταία χρόνια. Και το να βλέπουμε να έρχονται εδώ μαζικά σιγά-σιγά, γιατί αναγνωρίζουν τις καλές υπηρεσίες που τους παρέχονται στην Ελλάδα. Ίσως και γιατί έχουν πέσει και οι τιμές μας κάπως. Είναι πολύ, πάρα πολύ σημαντικό και πολύ ευχάριστο. Θα πάνε λοιπόν στα Χανιά, θα παντρευτούν, θα πάνε στο Ρέθυμνο.
Αθηνόφιλο, θα πάνε στον Άι Νικόλα, θα πάνε μετά στο Ηράκλειο και στο τέλος θα καταλήξουν που αλλού, σαν από τα πιο ωραία νησιά της Ελλάδας, τη Σαντορίνη, για να ολοκληρώσουν την περιήγησή τους στο Αιγαίο. Σε λίγο ενδεχομένως να συνδεθούμε και πάλι με το Ζήση Μούσιο. Ζήση, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα πω το διαγωνισμό. 5.000 ευρώ την Παρασκευή. Ο διαγωνισμός του τετραημέρου. Αυτός κι αν είναι εξπρές. Ξεκίνησε χθες που γυρίσαμε τις διακοπές. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή τα παίρνετε τα 5.000. Εκτός όμως από τα 5.000 έχουμε καταπληκτικές ηλεκτρικές συσκευές για την κουζίνα σας από την εταιρεία Krups. Θα τις κερδίσουν δύο τυχεροί. Θα τις κερδίσουν δύο νικητές. Τα Welcome Stores προσφέρουν τις συσκευές. Για να έρθω εδώ να σας τις δείξω λίγο. Πρόκειται για μία καταπληκτική κουζινομηχανή. Αυτή εδώ η κουζινομηχανή κάνει χυμούς, κάνει σούπες, κάνει milkshake. Με αυτή τη κουζινομηχανή μπορείτε να κόψετε λαχανικά, κοιτάξτε μέσα εδώ. Έχει τους κόφτες, έχει όλα αυτά τα εξαρτήματα, ανήκουν στην κουζινομηχανή. Και μετά σας έχουμε και τα μίξερ, αυτό το μίξερ με τον γκάδο, τον πολυκόφτη αυτόν, τον σαλατοκόφτη, ηλεκτρικό μπρίκι, το βραστήρα, φραπιέρα. Για να συνεχίσω από τον εδώ πάγκο, είπαμε δύο είναι οι νικητές, εις διπλούν τα βλέπετε, γι' αυτό είναι τόσα πολλά. Αυτή εδώ επίσης καταπληκτική κουζινομηχανή μίξερ, για να μην μου κουράζετε όταν φτιάχνετε τα γλυκά. Αυτός εδώ από χυμωτής, ο λεμονοστίφτης και η καφετιέρα και τι άλλο πια να ονειρευτεί κανείς για να έχει στην κουζίνα του. 90-11-51-51-51. Για πάμε στην επόμενη την είδηση, αγαπητοί μου φίλοι. Κοιτάξτε τώρα, γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια να φτιάξουν τα πράγματα με τον τουρισμό και όπως σας λέγαμε και χθες, κάποιοι ανεγκέφαλοι κάνουν ό,τι μπορούν για να μας δυσφημίσουν διεθνώς. Ο λόγος για την υπόθεση, την περιβόητη πια υπόθεση της Σαντορίνης, Ία, η γυναίκα που βλέπετε είναι η Αμερικανίδα τουρίστρια. Για πρώτη φορά είδε το φως η φωτογραφία της από ξένο δίκτυο, όχι από ελληνικό. Αυτή εδώ η γυναίκα που βλέπετε λοιπόν, είχε όνειρό της, μεγάλωσε τα παιδιά της, μεγάλα είναι στο εξωτερικό, είχε όνειρό της να έρθει με τον σύντροφο, τον σύζυγό της στην Ελλάδα. Πήγε η γυναίκα στην Ία, στην Ανάσταση τους πετάξαν βαρελότα. Η γυναίκα όλες αυτές τις μέρες χαροπαλεύει. Είναι σε λίγο καλύτερη κατάσταση, παραμένει η κρίσιμη κατάστασή της, αλλά είναι λίγο καλύτερα στην Κρήτη νοσηλεύεται, στο νοσοκομείο, στην Κρήτη. Αυτή λοιπόν είναι εδώ η γυναίκα. Θα σας πούμε τα νεότερα, θα σας πούμε περισσότερα για την κατάσταση της υγείας της και να πούμε επίσης ότι θα έρθουν τα παιδιά της στην Ελλάδα. Φρόντισε ευτυχώς και γι' αυτό το Υπουργείο Τουρισμού με το Υπουργείο Υγείας. Δηλαδή κάποια πράγματα που τόσα χρόνια ήταν αυτονόητα και δεν τα κάναμε, επιτέλους γίνονται πια και στην Ελλάδα. Δηλαδή κανόνισαν να έρθουν τα παιδιά εδώ, να τα φιλοξενήσουν, να τα στείλουμε σε κάποια ξενοδοχεία, να μείνουν αν κοντά στους γονείς. Πήγε το Υπουργείο Τουρισμού και πήρε και κινητά στους γονείς για να έχουν να επικοινωνούν με τα παιδιά τους, γιατί οι άνθρωποι τα είχαν χάσει τα κινητά τους και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Και πήγε εκεί ο διευθυντής του ΕΟΤ στην Κρήτη, αγόρασε και κινητά και τους πήγε, γιατί κακά τα ψέματα, τουριστική χώρα είμαστε. Πάμε να δούμε το βίντεο. Έχουν περάσει 4 ημέρες από το εφιαλτικό βράδυ της Ανάστασης στην Ία της Σαντορίνης και οι πληγές που άνοιξαν τα αυτοσχέδια βαρελότα στο σώμα αλλά και στις ψυχές των ανυποψίαστων πολιτών που βρέθηκαν στον ιερό ναό της Παναγίας του Ακάθιστου Ύμνου για να γιορτάσουν το Πάσχα. Δεν λένε να κλείσουν. Θα μείνει μέσα γιατί είναι οι πληγές ανοιχτές, βαθιές μερικές. Το μάτι ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει. Αλλά το αιμάτωμα είναι μεγάλο, αλλά έχει και ακόμα ένα θράσμα μέσα. Η μητέρα του 53χρονου Έλληνα επιχειρηματία, ο οποίος λίγο έλειψε να χάσει το μάτι του, βρίσκεται από το πρώτο λεπτό στο πλευρό του γιού της, ο οποίος δεν μπορεί να ξεπεράσει την απίστευτη περιπέτεια που έζησε. Είναι χάλια είναι πώς θα ήταν ψυχολογικά. Όπως είμαστε όλη η οικογένεια. Είχαμε 15 άτομα να κάνουμε Πάσχα και βρεθήκαμε στο αεροπλάνο. Με 100% ότι θα είχε το μάτι τουλάχιστον. Σίγουρο ότι θα είχαν το μάτι.
Για πρώτη φορά σήμερα το αμερικανικό δίκτυο NBC έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία της Αμερικανίδας τουρίστριας που φέρει σοβαρά τραύματα στην κοιλιακή χώρα και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Ηρακλείου. Το κανάλι μάλιστα βρέθηκε στην παλιά γειτονιά του ζευγαριού στο South Lake με τους φίλους του να μένουν έκπληκτοι στο άκουσμα της είδησης του τραυματισμού τους. Hey Chris, Jerry, hope all is well. I heard you guys were in an accident. I'm hoping for the best. I just found out. Hope Vicky and you can recover quick and come home. Οι γιατροί του Βενιζέλιου νοσοκομείου τώρα δίνουν μάχη για την Αμερικανίδα τουρίστρια που παραμένει στην εντατική. Το πρωί η γυναίκα εξετάστηκε από αξονικό τομογράφο με τους θεράποντες ιατρούς να εμφανίζονται αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας της. Η άρρωστη υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία κοιλίας και μαλακών μορίων και είναι αρνητική. Αυτό είναι ένα πολύ καλό εύρημα. Και επίσης κάναμε αλλαγές στα τραύματα που κάνουμε καθημερινά δύο φορές την ημέρα που και αυτά πηγαίνουν καλά. Και γενικά είμαστε πιο αισιόδοξοι σήμερα. Αυτό ανάβει το πράσινο φως στους γιατρούς της μονάδας, θα έλεγα, τα επόμενα 24 ώρα να φύγει, να βγει από τη μηχανική υποστήριξη. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Στο σώμα της άδικης γυναίκας βρέθηκαν πάρα πολλά ευρήματα εξωτερικά. Τι ακριβώς γίνεται? Αυτά ήταν ξενοσώματα. Ήταν από πέτραδάκια, από πέτρες μικρές, από μικρή λύθη, με ξενοσώματα, χαρτί, αλουμίνιο, κομμάτια, διάφορα ξενοσώματα. Η εικόνα του τραυματία επίσης συζύγου της Αμερικανίδας τουρίστριας συγκλονίζει. Με περίσσια αξιοπρέπεια, ο 54χρονος άνδρας μίλησε στην κάμερα για το πώς οι διακοπές του Πάσχα στην Ελλάδα και στο νησί της Σαντορίνης μετατράπηκαν για αυτούς σε ένα απίστευτο εφιάλτη. We went to vacation in Santorini and part of the reason was to celebrate the Easter holiday. And my wife had seen that at the local church in Ia where we were staying that there would be a fireworks display at midnight. And so we went there to be a part of that festival. And we did not know. We thought it would be normal fireworks, but of course it was homemade explosive devices. Ακόμα και η μητέρα του 53χρονου Έλληνα επιχειρηματία, που τα τελευταία 20 χρόνια γιορτάζει το Πάσχα στην Ία της Σαντορίνης, κάνει λόγο για ένα πρωτοφανές περιστατικό, μιλώντας για τα όσα συνέβησαν το βράδυ της Ανάστασης. Αυτό το πράγμα το φετινό παρά ήταν. Τώρα κάθε χρόνο ρίδναν, αλλά αυτό δεν ξέρω τι πράγμα ήταν. Οι 5 συλληφθέντες που κατηγορούνται για τον τραυματισμό των 7 ατόμων αναμένεται την Τρίτη να οδηγηθούν στην εισαγγελία πλημελιωδικών της Νάξου. Πριν από λίγο είχαμε συνδεθεί με το κρουαζιερόπλοιο στον Πειραιά που θα μεταφέρει τους Κινέζους τουρίστες που επέλεξαν να παντρευτούν στη χώρα μας και συγκεκριμένα στα Χανιά. Θα συνδεθούμε και πάλι καθώς πριν από λίγο έφτασε και η Υπουργός Τουρισμού, η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Χρόνια σας πολλά. Λέγαμε νωρίτερα με τον Ζήση το Μούσιο ότι η χώρα μας κάνει βήματα μπροστά. Στον τουρισμό κάνει άλματα. Έχουμε τεράστια αύξηση, η οποία έχει ξεκινήσει από πέρυσι ήδη. Φέτος έχουμε ένα 30% αύξηση σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, κυρία Κεφαλογιάννη. Σίγουρα ο τουρισμός έδωσε τα πρώτα καλά μηνύματα το 2013 και φέτος είμαστε αισιόδοξοι ότι θα πάει ακόμα καλύτερα. Είναι όμως πολύ σημαντικό να πετύχουμε αυτή η αύξηση να παραμείνει για πολλά χρόνια και η Ελλάδα να καταφέρει να ανέβει ως ένας από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως. Για να το κάνουμε αυτό, κυρία Στεφανίδου, πρέπει πρώτα απ' όλα να προσφέρουμε ένα πάρα πολύ καλό ποιοτικό τουριστικό προϊόν και καλές υπηρεσίες, αλλά και να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε νέες αγορές, όπως είναι η κινέζικη. Αυτός είναι και ο λόγος που βρίσκομαι εδώ, στο λιμάνι του Πειραιά, για την μεγάλη εκδήλωση που ξεκινάει από εδώ, για τους Κινέζους. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την χώρα μας να διαφημιστεί στην πολύ μεγάλη αγορά της Κίνας. Ξέρουμε ότι εκατομμύρια Κινέζοι ταξιδεύουν κάθε χρόνο και βεβαίως θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός προορισμός για εκείνους λόγω του πολιτισμού, λόγω της φυσικής της ομορφιάς και βεβαίως λόγω της φιλοξενίας των κατοίκων της. Εκτός από την υπόλοιπη Ελλάδα και τις τουριστικές περιοχές, είδαμε τώρα το Πάσχα και την Αθήνα πλημμυρισμένη από τουρίστες. Όποιος έκανε μια βόλτα στην Πλάκα,
Δεν πίστευε στα μάτια του. Είχαμε πολλά χρόνια να δούμε τόσους τουρίστες να λιάζονται και να τρώνε στα ταβερνάκια στο κέντρο της Αθήνας. Πρέπει να σας πω ότι αυτό ήταν το μεγάλο στοίχημα για μας από την αρχή. Η πρωτεύουσα της χώρας είχε δυστυχώς πληγεί πάρα πολύ από όλη την αρνητική δημοσιότητα για την Ελλάδα και ήταν για μας ένας στόχος να καταφέρουμε να ξαναφέρουμε τους τουρίστες στην Ελλάδα. Μια τουριστική χώρα όπως η Ελλάδα δεν νοείται να μην έχει μια πρωτεύουσα που είναι μέσα στις προτιμήσεις των επισκεπτών. Με πολύ χαρά είδαμε ότι επιτέλους έρχεται πάρα πολλοί κόσμος και στην Αθήνα. Έχει σταματήσει αυτή η καθοδική πορεία που είδαμε τα τελευταία χρόνια. Έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη άνοδο του τουρισμού και βεβαίως αυτό οφείλεται στις προσπάθειες όλων μας, οι οποίες πρέπει να σας πω ότι πρέπει να ενταθούν, γιατί η Αθήνα έχει πάρα πολλά ακόμα να προσφέρει και νομίζω ότι πρέπει να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια που έχουμε για να κάνουμε την Αθήνα πάλι μια πρωτεύουσα η οποία θα έχει πάρα πολλούς επισκέπτες αλλά και πάρα πολλούς χαρούμενους κατοίκους. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Κεφαλογιάννη. Καλή συνέχεια στην όμορφη εκδήλωση. Ευχαριστώ. Γεια σας. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις τώρα ή όχι. Μιλήστε μου. Όχι. Ωραία. Συνεχίζουμε με ένα θέμα το οποίο θέλει πάρα πολύ προσοχή. Είναι αρκετοί αυτοί που παθαίνουν βαριές αλλεργίες έως και αλλεργικά σοκ που μπορούν να οδηγήσουν στο θάνατο από αντιβιώσεις. Με αφορμή μια είδηση μας έρχεται από το εξωτερικό. Με αφορμή την είδηση που έκανε το γύρο του κόσμου ότι η Miley Cyrus, η πάρα πολύ γνωστή pop τραγουδίστρια με τεράστια απήχηση, όχι μόνο στο νεανικό κοινό, νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο πολλές ημέρες με πάρα πολύ ισχυρό αλλεργικό σοκ το οποίο προέκυψε από αντιβίωση. Θα δούμε ένα βίντεο και στη συνέχεια θα κουβεντιάσουμε τον κύριο Νίκο Σταυριανέα, τον καθηγητή της Δερματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, για το τι πρέπει να κάνουμε ή μάλλον τι πρέπει να δούμε, πώς πρέπει να καταλάβουμε αν ξεκινάει μια αλλεργία ή ένα αλλεργικό σοκ από αντιβίωση και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε μέχρι να φτάσουμε στο νοσοκομείο. Γιατί στο νοσοκομείο σίγουρα οι γιατροί ξέρουν πώς να το αντιμετωπίσουν. Το θέμα είναι μέχρι να φτάσουμε εκεί τι πρέπει να κάνουμε. Πάμε να δούμε το βίντεο. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η είδηση πως η νεαρή τραγουδίστρια Miley Cyrus μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αλλεργικό σοκ πριν από λίγες μέρες. Η 29χρονη τραγουδίστρια της pop έπαθε αλλεργία από φαρμακευτική αγωγή, συγκεκριμένα από αντιβιωτικά, με αποτέλεσμα να ακυρώσει προγραμματισμένη συναυλία. Η ίδια θέλοντας να καθησυχάσει το κοινό της, ανέβασε φωτογραφία από το νοσοκομείο, λέγοντας με χιούμορ πως οι γιατροί τη φροντίζουν καλά, αλλά η τηλεόραση στο νοσοκομείο είναι χάλια. Η νεαρή τραγουδίστρια νοσηλεύεται από την περασμένη εβδομάδα, όταν ο οργανισμός της παρουσίασε αλλεργική αντίδραση σε φάρμακο, με αποτέλεσμα να έχει πρόβλημα στο λαιμό και εξανθήματα σε όλο της το σώμα. Κύριε Σταυριανέα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Στεφανίδου. Είναι πολύ πολύ επίκαιρο το θέμα όπως το θέτετε και βεβαίως μας αφορά όλους. Και πολύ καλά κάνετε και το φέρνουμε στην επιφάνεια. Οι αντιδράσεις από τα φάρμακα είναι πάρα πολύ συχνές και βεβαίως έχουμε μια ποικιλία εξανθημάτων. Παλιά λέγαμε ότι η σύφυλη στο δεύτερο στάδιο είναι μεγάλη ηθοποιός που μπορεί να κάνει οτιδήποτε είδους εξάνθημα πάνω στο σώμα. Τώρα λέμε ότι έχουμε δύο ηθοποιούς. Τη σύφυλη, τη Σάρα Μπερνάρ που λέγανε παλιά, και τα φαρμακευτικά εξανθήματα που μπορεί να έχουν μια πολύ μεγάλη ποικιλία στην εμφάνιση να θυμίζουν ηλαρά, να είναι ηλαροειδή, να θυμίζουν ψωρίαση, να είναι ψωρίαση όμορφα, να θυμίζουν λιχίνα, λιχινοειδή εξανθήματα, να έχουμε σταθερό φαρμακευτικό εξάνθημα, να έχουμε εξανθήματα σαν μορφή ακμής, να έχουμε και σοβαρότερα πράγματα όπως οι βαριές μορφές του πολυμόρφου ερυθήματος, αυτό που λέμε σύνδρομο Στίφεν Τζόνσον που προσβάλλει το δέρμα και τους βλενογόνους, τα μάτια μας, το στόμα μας, τα γεννητικά όργανα. Και βέβαια μια πολύ πολύ βαριά κατάσταση που λέγεται τοξική επιδερμιδική νεκρόληση, που όλο το σώμα η επιδερμίδα αποκολλάται σε ένα γενικευμένο εγκαυματία και που εδώ αν δεν γίνει σωστή η νοσηλεία και γρήγορα και σε ειδικούς θαλάμους αποστηρωμένους μπορεί το άτομο να χάσει τη ζωή του. Αυτό που λέμε σύνδρομο τοξικής επιδερμιδικής νεκρόλησης ή σύνδρομο του Λάιελ.
Και βεβαίως μπορεί να έχουμε και σοκ, όπως αναφέρατε, που να πέσει η πίεση, να έχει δύσπνοια το άτομο και να χαθεί καμιά φορά, σπάνια βέβαια, αλλά μπορεί να γίνει από ένα φάρμακο. Και το φάρμακο δεν είναι μόνο το αντιβιωτικό, όπως συνέβη στην γνωστή τραγουδίστρια, αλλά μπορεί να είναι και οποιοδήποτε φάρμακο. Να σας ρωτήσω, γιατρέ, έτσι λίγο πιο πρακτικές για μας συμβουλές. Πρώτα. Πώς να καταλάβουμε, γιατί στην ουσία η αλλεργική αντίδραση αντιμετωπίζεται νοσοκομιακά. Θα πρέπει να πάμε γρήγορα στο νοσοκομείο να μας δει γιατρός. Εάν υπάρχουν όμως κάποια συμπτώματα, ποια είναι αυτά που πρέπει να μας ανησυχήσουν? Αν πράγματι εμφανιστούν κάποια εξανθήματα που το άτομο δεν έχει μια λίμωξη ή δεν του φαίνεται ότι είναι της λίμωξης που είχε τα εξανθήματα, τα οποία ήταν άγνωστα για αυτόν, αμέσως πρέπει να επικοινωνήσει με τον γιατρό και να του πει ότι έχω κάποια εξανθήματα ή να πάει αμέσως να το δει ο γιατρός για να καταλάβει τι είδους εξανθήματα είναι αυτά. Γιατί όπως πολύ σωστά τονίσατε, τα αντιβιωτικά, η πενικυλίνη και τα παράγωγά της, αλλά και σουλφοναδιμνούχα σκευάσματα που έχουν παράγωγες σουλφοναμίδης, αλλά και κάθε φάρμακο, και αντιπυρητικά και αναλγητικά που παίρνουμε, μπορεί σε ένα άτομο που έχει μια ιδιαίτερη ιδιοσυγκρασία και που το φάρμακο αυτό μπορεί να το παίρνει παλιότερα και άλλες φορές και να μην του κάνει τίποτα, ξαφνικά να του κάνει ένα εξάνθημα το οποίο μπορεί να είναι το ελαφρότερο μέχρι το σοβαρότερο. Άρα δερματικά βλέπει κανείς, δηλαδή βλέπει τα πρώτα σημάδια της αλλεργίας δερματικά. Ακριβώς. Αυτό που λέμε αλλεργικό σοκ ή που λέμε κάποιος έφυγε από αλλεργικό σοκ, ξεκινάει και αυτό δερματικά. Αντίδραση. Μπορεί το άτομο να το χάσουμε ακόμη και σε λεπτά ακόμα, γιατί πέφτει πάρα πολύ η πίεση, γίνονται μηχανισμοί του σοκ. Μπορεί το άτομο να μην μπορεί να αναπνεύσει, να νιώθει ότι δυσκολεύεται να αναπνεύσει, τότε αμέσως και αυτός ή οι δικοί του πρέπει αμέσως να καλέσουν άμεση επέμβαση για να μπορέσει να πάει στο νοσοκομείο να ταχθοποιηθεί. Εκεί λοιπόν υπάρχει κάτι μέχρι να έρθει ο ασθενοφόρο. Κάτι που μπορούμε εμείς να κάνουμε, δηλαδή έχω ακούσει τώρα για να σας ρωτήσω, το καλοκαίρι με τα αλλεργικά σοκ που παθαίνουμε από τσιμπήματα εντόμων, για παράδειγμα. Πολύ σωστά το λέτε. Έχω ακούσει ότι είναι καλό να έχει κανείς μαζί του μία ένεση κορτιζόνης. Μπράβο. Ισχύει αυτό, δηλαδή. Ισχύει αυτό και πρέπει να το κάνουμε. Όπως πολύ σωστά λέτε, ορισμένα άτομα που λέγονται ατοπικά, που ξέρουν ότι έχουν μία ευαισθησία στα τσιμπήματα ή στα τσιμπήματα της φύκας ή της μέλισσας. Ιδίως με λυσοκόμοι, οι οποίοι έχουν και αυτό το επάγγελμα, έχουν ένα σετ το οποίο περιλαμβάνει επινεφρίνη ή αδρεναλίνη, που είναι πολύ πιο άμεση η αντίδραση, και βεβαίως και κορτιζόνη μπορεί να κάνουμε. Αλλά η άμεση αντίδραση στο βαρύ αλλεργικό σοκ να κάνουμε αδρεναλίνη, η οποία μπορεί να μας σώσει τη ζωή μας. Και πάντα τα άτομα που έχουν αυτές τις ευαισθησίες και που το ξέρουν, κουβαλάνε το σετ αυτό το έτοιμο μαζί τους, ώστε και μόνοι τους να κάνουν την πρώτη αυτή έτσι προσπάθεια για να επιζήσουν. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω, γιατρέ. Μας τα είπατε τόσο ωραία κατανοητά και με ωραία παραδείγματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ, και εγώ σας κύριε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Διαγωνισμός και διαφημίσεις, 5.000 ευρώ, τηλέφωνα, την Παρασκευή το 5.000. Πάρα πολλές ηλεκτρικές συσκευές για την κουζίνα σας για δύο νικητές. Δύο είναι αυτή τη φορά, της Group A είναι οι συσκευές από τα Welcome Stores. 90-11-51-51-51, διαφημίσεις. Λοιπόν, να πούμε ότι ολοκληρώθηκε στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Πρέβεζας μία πολύμηνη δίκη. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε, αγαπητοί φίλοι, αυτή την υπόθεση. Με το θάνατο ενός πολύ γνωστού εργολάβου στην Άρτα, είχε παρουσιαστεί, είναι ο συγκεκριμένος κύριος που βλέπετε, είχε παρουσιαστεί μάλιστα η κόρη του στην εκπομπή μας πριν από λίγο καιρό. Ήταν μία υπόθεση, αν θέλετε, θρίλερ. Ήταν και δικαστικό θρίλερ, διότι το δικαστήριο πρέπει να αποφασίσει αν πρόκειται περί ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως ή περί δυστυχήματος. Αν δηλαδή ο υπάλληλος της χωματερής σκότωσε κατά λάθος εξαμελίας τον εργολάβο ή αν τον δολοφόνησε από πρόθεση. Θα ήθελα να δείτε το βίντεο και σε λίγο θα σας πούμε περισσότερα.
φυλάκιση 3 ετών με αναστολή για ανθρωποκτονία από αμέλεια επέβαλε το Μικτόρκο το δικαστήριο της Πρέβεζας στον 28χρονο οδηγό απορριμματοφόρου για τον τραγικό θάνατο του εργολάβου Κώστα Μανιφάβα σε χωματερή της Σάρτας τον Ιούλιο του 2008. Μετατράπηκε η κατηγορία της ανθρωποκτονίας με πρόθεση σε ανθρωποκτονία από αμέλεια. Ήταν μια δίκαιη κρίση όπως αρμόζει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Στις 7 Ιουλίου του 2008, ο 60χρονος εργολάβος της Χωματερής παρασύρθηκε και πατήθηκε από ένα απορριμματοφόρο όχημα. Η νεκροψία και τα πρώτα στοιχεία είχαν δείξει δυστύχημα. Ο οδηγός, όπως υποστήριξε και εξακολουθεί να υποστηρίζει μέχρι σήμερα, δεν αντελήφθη τον άντρα και πέρασε από πάνω του με το 7 τόνων απορριμματοφόρο, πριν εκείνος προλάβει να αντιδράσει. Λόγω των λακκουβών, λόγω σακούλες διάφορα και οπτικά δεν θα μπορούσα να το δω. Γιατί δεν καταλαβαίνετε τώρα. Και να έκανε κάποιο, ας πούμε, πίδημα το αυτοκίνητο που δεν κατάλαβα κάτι το ιδιαίτερο. Δηλαδή το μυαλό πάει ότι εντάξει, δεν είναι κάτι. Δεν είναι, δηλαδή, ναι, δεν είναι ότι οδεύουμε στην άσφαλτο και νιώθουμε κάτι και καταλαβαίνουμε. Δηλαδή. Η κατηγορία που αποδόθηκε αρχικά στον οδηγό ήταν εκείνη της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Όμως η οικογένεια του θύματος δεν πίστηκε και όρισε ιατροδικαστή. Σύμφωνα με την πραγματογνωμοσύνη, τόσο από το ύψος του άντρα, όσο και από τις διαστάσεις του απορριμματοφόρου, δεν θα μπορούσε να προκληθεί τραυματισμός στο κεφάλι. Γνώριζε τους ήχους. Δεν υπήρχε περίπτωση να ακούσει αυτό το παλιό απορριμματοφόρο με αυτή τη φασαρία και να μην πάρει θέση. Γυρνάει μέτωπο οποιοδήποτε άνθρωπος σε οποιοδήποτε όχημα και προστατεύεται. Δεν ήταν ο άνθρωπος που βρέθηκε τυχαία στη Χωματερή. Τότε το κατηγορητήριο άλλαξε και από ανθρωποκτονία από αμέλεια μετετράπησε ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ο κατηγορούμενος, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στην εκπομπή, επιβεβαίωσε τη συνάντηση που είχε με τον εργολάβο εκείνο το πρωί. Ωστόσο, αρνήθηκε ότι είχε τσακωθεί μαζί του στο παρελθόν, όπως είχε υποστηρίξει η οικογένεια του θύματος. Τα γνωρίζω αυτά που έχουν καταγγείλει η κόρη του και δεν ξέρω και αν όλοι οι συγγενείς. Όχι, δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Είχα πολύ καλή σχέση δηλαδή. Όταν λέμε καλή σχέση, εντάξει, δεν ήμασταν και φιλαράκια, αλλά δηλαδή και στην πόλη της Σάρτας βρισκόμασταν έξω. Έπειτα από μια πολύμηνη ακροαματική διαδικασία, το Μικτόρκο το δικαστήριο Πρέβεζας αποφάσισε πως ο οδηγός του απορριμματοφόρου σκότωσε τον 60χρονο από αμέλεια και του επέβαλε 3 ετή φυλάκιση με αναστολή. Απόφαση που προκάλεσε την έντονη αντίδραση των συγγενών του θύματος. Είναι μια σπουδαία υπόθεση. Δεν υπάρχει προηγούμενο. Τα στοιχεία που υπήρχαν στη δικογραφία και αναδείξαν ακόμη περισσότερο από τις καταθέσεις των ιατροδικαστών είναι κοντά στην άποψη των εντολέων μας ότι δηλαδή δεν είχαμε για ένα τροχαίο ατύχημα απλό, αλλά μια ανθρωποκτονία από πρόθεση, παρά τις περί αντιθέτου θέσεις της αστυνομίας και των χρονικών διάστημα. Είμαι βέβαιος ότι στο τέλος η υπόθεση αυτή θα πάρει την οριστική της μορφή. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναμένεται να συνεχιστεί σε δεύτερο βαθμό, έπειτα από τις εφέσεις που ετοιμάζουν να καταθέσουν οι συνήγοροι της οικογένειας του εργολάβου. Γιώτα. Πάμε στη Γιώτα την Κυπουρού, στην αίθουσα σύνταξης. Καλησπέρα σας. Καταρχήν να πούμε ότι η απόφαση ανακοινώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης, μετά από μια πολύωρη διαδικασία στο ακροατήριο και από μια πολύμηνη διαδικασία που προηγήθηκε, καθώς κράτησε πάνω από 4 μήνες. Όπως είδαμε, το δικαστήριο επέβαλε 3 ετή φυλάκιση με αναστολή. Δέχθηκε δηλαδή ότι ο οδηγός του οχήματος σκότωσε από αμέλεια και όχι από πρόθεση, όπως κατηγορούνταν τον εργολάβο. Κάτι βεβαίως που προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις των συγγενών του θύματος, οι οποίοι μέχρι και σήμερα υποστηρίζουν ότι δεν ήταν ατύχημα, δεν ήταν δυστύχημα, αλλά ήταν δολοφονία. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Γιώτα. Προσέξτε τώρα. Θέλω να δείτε μία καταπληκτική ιστορία αγάπης. Πολύ δυνατή ιστορία αγάπης. Το συγκεκριμένο βίντεο έχει στο YouTube πάνω από 800.000 views. Πάνω από 800.000 άνθρωποι έχουν δει αυτή την ιστορία μέχρι τώρα. Ένα ζευγάρι πολύ ερωτευμένο. Μάζονται να παντρευτούν. Εκείνος για εκείνη ήταν ο έρωτας της ζωής της. Αυτός εδώ ο κούκλος. Σε ένα τροχαίο λοιπόν, εκείνος στην ουσία μένει φυτό. Δεν πρόκειται να επανέλθει ποτέ. Εκείνη ελπίζει, αλλά δεν πρόκειται ποτέ. Παρόλα αυτά,
εκείνη αποφασίζει να τον παντρευτεί και να τον φροντίσει στο υπόλοιπο της ζωής της. Ο Ιαν και η Λαρίσα γνωρίστηκαν ενώ σπούδαζαν και οι δύο στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια. Ο Ιαν με το ωραίο παρουσιαστικό του κέρδισε αμέσως το ενδιαφέρον της Λαρίσα και για 10 μήνες έζησαν τον απόλυτο έρωτα. Μάλιστα, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα αποφάσισαν να παντρευτούν μόλις ολοκλήρωναν τις σπουδές τους το 2006. Ian and I first met in 2005 at college and had a blast for 10 months. And I was looking through and I found one of my favorite pictures, which I think was actually taken right before his accident. And it's just a classic Ian face that to me sums up who he is. We'd been dating for 10 months and he was working an extra job for his dad and he was on his way to work near Pittsburgh. And we got a phone call that he had been in an accident. Τα σχέδιά τους ανατράπηκαν μέσα σε μία στιγμή. Δυστυχώς δεν ήταν ένα απλό τρακάρισμα. Το τροχαίο αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ο Ιαν να χτυπήσει πολύ σοβαρά και πλέον αντιμετωπίζει μόνιμα εγκεφαλικά προβλήματα. Got down to Pittsburgh and I was just praying the whole time in the car that it wouldn't be his brain. After being at the hospital for a few hours, we found out that it was, and he had been in brain surgery for a few hours. Μάλιστα στην αρχή ο Ιαν ήταν αδύνατο να επικοινωνήσει ή να φάει και χρειαζόταν κάποιον για να τον προσέχει και να τον φροντίζει 24 ώρες το 24ωρο. Τα όνειρα της Λαρίσα γκρεμίστηκαν από τη μία στιγμή στην άλλη, όχι όμως ο ερωτάς της και η αγάπη της για τον Ιαν. Όσο περίεργο και αν ακούγεται, συνέχισε να τον βλέπει και μετακόμισε στο σπίτι του Ιαν για να τον φροντίζει. I moved in with his family after the accident, so I was just did whatever I could to make his life fun. We'd go out on dates and looking back, it's weird because he couldn't talk and he couldn't eat. So we probably looked like complete weirdos. We just talked to him all the time. Υποσχέθηκε στον εαυτό της ότι θα τον παντρευτεί αν μια μέρα επικοινωνήσει και πάλι μαζί της. Με απίστευτη υπομονή περίμενε και έβλεπε τον Ιαν να βελτιώνεται σιγά σιγά. I knew that before Ian's accident he was very serious about marriage and was ring shopping, so I knew where he was and that helped me so much. After he couldn't talk, I knew that he loved me and I knew where he wanted the relationship to go. We decided that we couldn't really consider marriage as an option until Ian was able to communicate, knowing it would be really different. But as long as Ian could talk to me, then we could make it work. Hi, husband. Hi, wife. How are you? Hey, how are you? What? How are you? I'm good. A conversation I had with his dad, it was one of those conversations where I realized this could happen. Then that August, his dad was diagnosed with brain cancer. And at that point, his dad's biggest concern was Ian and I, and whether or not we were gonna get married or step away from our relationship. He wanted us to make a decision to move our lives in some direction. He passed away before he was able to see us get engaged. I think what helped us in deciding to make this commitment to each other, at least for me, is knowing that Ian wouldn't have left me if the roles were reversed. Τελικά το ζευγάρι κατάφερε να ξεπεράσει κάθε πρόβλημα, ακόμα και τα δικαστικά εμπόδια, προκειμένου να γίνει ο γάμος τους. Βλέπετε, έπρεπε να αποδειχθεί και δικαστικώς ότι αυτός ο γάμος θα ήταν για το καλό του Ιαν. Ευτυχώς, ένας τοπικός δικαστής πίστηκε και το ζευγάρι, με κάποια χρόνια καθυστέρηση, παντρεύτηκε. We love each other and we know that God's going to be faithful to our marriage. Have a happy marriage. Hello. What? He's awesome. He's awesome. Yeah. Αυτό θα πει αγάπη. Αυτό θα πει αγάπη. Τώρα, για να είμαστε όλοι πάρα πολύ ειλικρινείς, πόσο εύκολο είναι να πάρεις μία τέτοια απόφαση και να πεις ότι θα μοιραστώ τη ζωή μου με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει την απόλυτη ανάγκη μου
ανά πάσα στιγμή της ημέρας, έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να μείνει μόνος ούτε για ένα λεπτό. Ένας άνθρωπος που στην ουσία χρειάζεται περισσότερο μια νοσοκόμα παρά μια σύζυγο. Πόση αγάπη θέλει αυτό για να το κάνει μια νέα κοπέλα, πόσο μπορεί να έχει αγαπήσει. Πολύ συγκινητική ιστορία. Λοιπόν, θα επανέλθουμε στο θέμα της Αμερικανίδας. Είναι αλήθεια ότι πάρα πολύ μας έχει αγγίξει και πάρα πολύ μας έχει συγκινήσει της Αμερικανίδας, η οποία ήρθε για Πάσχα στη χώρα μας, κάνοντας το όνειρό της πραγματικότητα. Είναι η συγκεκριμένη. Τη φωτογραφία της την είδαμε σήμερα στα ξένα μέσα στην ουσία. Αυτή η γυναίκα, λοιπόν, ήρθε εδώ στην Ελλάδα, έκανε ανάσταση σε ένα από τα πιο ωραία μέρη της Ελλάδας, με το πιο ωραίο ηλιοβασίλεμα, στην Ία της Σαντορίνης. Και στη συνέχεια, αφού κάποια εγκέφαλη, όπως θα έχετε ήδη ακούσει, πέταξαν βαρελότα, βρέθηκε να χαροπαλεύει σε νοσοκομείο συγκεκριμένα της Κρήτης. Ο Νίκος Μπορμπαντονάκης είναι στην αίθουσα σύνταξης να μας πει νεότερα, καθώς έρχονται τα παιδιά της στην Αθήνα, Νίκο. Ακριβώς. Την Παρασκευή αναμένεται να φτάσουν εδώ τα δύο παιδιά της οικογένειας Πρέσμικ, της Βίκη Πρέσμικ που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην οθόνη μας, αλλά και του Κρις, των δύο Αμερικανών οι οποίοι ήρθαν για να περάσουν εδώ το Πάσχα στη χώρα μας και συγκεκριμένα στην Ία της Σαντορίνης, και οι διακοπές μετατράπηκαν σε εφιάλτη. Θα πρέπει να πούμε ότι από την πρώτη στιγμή ο πατέρας, ο Κρις Πρέσμικ, βρίσκεται σε επικοινωνία που είναι λίγο καλύτερα στην υγεία του και ο οποίος μίλησε στις κάμερες για την περιπέτεια που έζησε στην Ία. Είναι σε επικοινωνία με τα παιδιά του. Βέβαια, θα πρέπει να θυμίσουμε ότι και η κόρη τους, στις πρώτες στιγμές, όταν έμαθε για ένα ατύχημα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τριών Αμερικανών στην Ία, και έβγαζε ανακοινώσεις στο Facebook λέγοντας, εκλιπαρώντας μάλιστα, για να δοθούν περισσότερες πληροφορίες σε αυτήν σχετικά με την κατάσταση της υγείας των γονιών της. Τελικά θα έρθουν την Παρασκευή στη χώρα μας. Να πούμε από την πρώτη στιγμή. Πούμε ότι το είπα την είδηση νωρίτερα. Είναι από την πρώτη στιγμή ο διευθυντής του ΕΟΤ της Κρήτης είναι στο πλευρό τους, είναι εκεί στο νοσοκομείο διαρκώς. Υπάρχει συνεχή τηλεφωνική επικοινωνία και με τα παιδιά τα οποία βρίσκονται στην Αμερική. Θα έρθουν την Παρασκευή και θα κάτσουν εδώ στη χώρα μας για περίπου 3 ημέρες. Με πρωτοβουλία, λοιπόν, του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργείου Υγείας, όπως είπαμε, αγοράστηκαν και κινητά στους ανθρώπους για να επικοινωνούν με τα παιδιά τους. Θα τους φιλοξενήσουμε εδώ σε ξενοδοχεία και θα τους φροντίσουμε. Και έχω και μια είδηση να μεταφέρω. Με την οικογένεια της Αμερικανίδας επικοινώνησε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Και αυτό είναι ένα μήνυμα της χώρας μας προς το εξωτερικό, είναι ένα μήνυμα προς όλους. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με μια πολύ μεγάλη αγκαλιά, μια πολύ φιλόξενη χώρα, μια χώρα με μια τεράστια αγκαλιά για τους τουρίστες, και νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο θα έπρεπε να έχουμε κάνει, θα έπρεπε να κάνουμε πάντα. Είναι αυτό το οποίο θα έπρεπε να κάνει η χώρα πάντα. Και βλέπουμε ότι πλέον σιγά σιγά έχει αρχίσει να γίνεται. Γιατί και σε άλλες περιπτώσεις δεν είχαμε λειτουργήσει με αντίστοιχο τρόπο. Τώρα πια, μόλις συμβαίνει κάτι, υπάρχει ένα σύστημα το οποίο είναι εκεί για να σταθεί στον άνθρωπο ο οποίος υποφέρει, να σταθεί στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Αυτά. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Όχι, θα παίξουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τώρα με ένα πάρα πολύ τρυφερό τραγούδι που γράφτηκε για τον αείμνηστο τον Δημήτρη τον Μητροπάνο. Το τραγούδι αυτό έγραψε μια εξαιρετικά ταλαντούχα στιχουργός, η Νίκη Σπυροπούλου, η οποία είναι γνωστή γιατί έχει πάρα πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό της. Τα τραγούδια της ερμήνευσαν μεγάλα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Η Νίκη Σπυροπούλου, λοιπόν, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του αείμνηστου Δημήτρη Μητροπάνου, κυκλοφόρησε ένα τραγούδι που έγραψε ειδικά για εκείνον. Να σε δω να γελάς, να μου λες αγαπώ. Το πρωί να ξύπνας και να σε έχω εδώ. Η Νίκη Σπυροπούλου είναι μια επιτυχημένη στιχουργός που τραγούδια της ερμήνευσαν πασίγνωστα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Τη συναντήσαμε με το σύζυγό της σε έναν από τους εξωτερικούς χώρους του ξενοδοχείου Πεντελικών. Να μοιάζει η γη, δίπλα σου μια σταλιά, αφού όλα είσαι εσύ,
Στα πρώτα της βήματα, με σύμμαχο τον πατέρα της που είχε πιστέψει το ταλέντο της, συνάντησε τον Γιώργο Νταλάρα, ο οποίος μόλις διάβασε τους στίχους της, την ενθάρρυνε να συνεχίσει. Διάβασε τους στίχους μου και λέει: «Πόσο χρονών είναι η κόρη σας?» Λέει: «18. Λέει: «Είναι μεγάλο ταλέντο, μην το αφήσει». Έλα, σφιχτά να σε κρατήσω, έλα. Στα 17 χρόνια πορείασης στο χώρο ως δημιουργός, συνεργάστηκε με την αφρόκρεμα του λαϊκού τραγουδιού. Τόλης Βοσκόπουλος, Γιάννης Πλούταρχος, Γιώργος Αλκαίος, Νίκος Οικονομόπουλος, Λευτέρης Πανταζής είναι κάποιοι από τους καλλιτέχνες που συμπεριέλαβαν τραγούδια της στους δίσκους και στα προγράμματά τους. Ο πόνος πολλές φορές είναι δημιουργικός. Όταν κλαις, όταν έχεις απογοητευτεί, είτε από ανθρώπους, είτε από προσωπική στιγμή, έτσι, ερωτική κατάσταση. Εκεί γίνεται δημιουργικό. Τη μοναξιά σου την κάνει στίχο. Φεύγοντας τραγούδησες, σβήστε το φεγγάρι και τη ρόζα χόρεψες, σε είπε και άστερνη. Για τον αείμνηστο Δημήτρη Μητροπάνο, η Νική Σπυροπούλου είχε ετοιμάσει κάποια τραγούδια τα οποία ήθελε να τα δώσει σε εκείνον, αλλά δεν πρόλαβε. Μου είπε ότι θέλει στίχους. Είχα ετοιμάσει κάποια τραγούδια. Δυστυχώς δεν πρόλαβα να του τα δώσω. Έχω μέσα μερικά στοιχεία από τον Δημήτρη και κάποια τραγούδια. Αναφέρθηκα σε κάποια τραγούδια του, όπως το «Η Ρόζα». Θεώρησα ότι έπρεπε να το ακούσει πρώτα ο κύριος Μικρούτσικος. Ξαφνιάστηκε ευχάριστο, όπως λέει η κυρία Σπυροπούλου, όταν επικοινώνησε μαζί της ο Θάνος Μικρούτσικος και μίλησε με πολύ θετικό τρόπο για το τραγούδι που έγραψε για το μεγάλο μας τραγουδιστή που έφυγε, το Δημήτρη Μητροπάνο. Είμαι ο Θάνος ο Μικρούτσικος, άκουσα το τραγούδι σου, δάκρυσα, έκανες μια πολύ ευγενική και ανθρώπινη προσέγγιση στο Μίτσο, έτσι μου είπε. Συγχαρητήρια, είχα πάρα πολλά χρόνια να ακούσω τόσο καλό λαϊκό τραγούδι. Φεύγοντας τραγούδησες, σβήστε το φεγγάρι και τη ρόζα χόρεψες, σε είπε και άστερνη. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ ούτε από την οικογένειά του, ούτε από τους ανθρώπους τους κοντινούς του, ότι σε καμία περίπτωση δεν το κάναμε για να διαφημιστούμε. Το κάναμε από αγάπη. Και εγώ και ο Πάνος ο Καμπύρης και ο Βασίλης ο Καλατζής, ο οποίος είναι τραγουδιστής, γνωστός στα Τρίκαλα. Ελπίζουμε να γίνει και σε όλη την Ελλάδα. Καταπληκτική φωνή και το στηρίξαμε αυτό το τραγούδι με όλη μας την αγάπη. Ήταν τα λάθη μας μεγάλα. Το τραγούδι της «Ήταν τα λάθη μας μεγάλα» το συμπεριέλαβε ο Γιάννης Πλούταρχος σε έναν από τους δίσκους του που έγινε πολυπλατινένιος. Σε κάποια ερωτική μου απογοήτευση έγραψα αυτό το στίχο. Εκεί που θέλω να σταθώ στο Γιάννη είναι ότι πραγματικά είναι το καλύτερο παιδί. Γιατί ο χώρος κρύβει πάρα πολλά. Και άλλη εικόνα που δείχνει προς τα έξω, άλλη πραγματικότητα. Έχω ζήσει και τους έχω φάει που λένε λαϊκά με το κουτάλι. Λοιπόν, ο Γιάννης είναι οικογενειάρχης, το καλό παιδί, πραγματικά είναι αυτό, αυτή η εικόνα του. Στο άδειο μου το σώμα δεν σάζεις, διέξοδο δεν έχει για να πεις. Την άδεια την καρδιά μου δεν μπορείς, κρυώνεις μα δεν θέλεις πια να πεις. Μία από τις συνεργασίες που ξεχωρίζει η κυρία Σπυροπούλου και έχει δεκαετή διάρκεια είναι εκείνη με τον Γιώργο Αλκαίο. Είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος, πάρα πολύ ευαίσθητος και αυτό βγαίνει και έχουμε το ίδιο πράγμα με τον Γιώργο, πέρα το ότι είμαστε ίδια ζώδια. Έχουμε τον ίδιο τρόπο έκφρασης. Μιλάμε μέσα από τα τραγούδια μας, μέσα από το γράψιμο. Γεννημένη στην Καβάλα, έζησε όμορφα παιδικά χρόνια με το ταλέντο της στο γράψιμο να γίνεται αντιληπτό από τον πατέρα και τους δικούς της σε μικρή ηλικία. Από τότε που θυμάται τον εαυτό της, όπως χαρακτηριστικά λέει, έγραφε. Με ειλικρίνεια, δημιουργός παραδέχεται πως στο δρόμο για την επαγγελματική της καταξίωση συνάντησε εμπόδια. Έχω περάσει και δύσκολα, δεν ήταν όλα ρόδινα. Έχω περάσει και δύσκολα για κάποια τραγούδια που δεν ήθελα να βγουν, τέλος πάντων, για κάποιες δουλειές που δεν ήθελα να κάνω. Στο πάτωμα, σε μία άκρη. Αφήνοντας πίσω τις γκρίζες εικόνες του χώρου, πηγή έμπνευσης για εκείνη τα τελευταία χρόνια, είναι ο μοναχογιός της, το 20 μηνών αγοράκι της. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μου σουξέ, ο γιος μου. Είναι μωρό, έχει αρχίσει τώρα, μαμά αγκαλιά, μαμά να μην φύγω, δεν με αφήνει να φύγω, να πάω στη δουλειά μου. Ναι, έχουμε πολύ δέσιμο και θέλω να σου πω ότι και όταν θύλαζα το μωρό μου, εγώ παράλληλα έγραφα. Νιώθω σαν ζεις κι ας μείνεις εδώ, μέσα μου μιλάς, πώς να αντισταθώ. Παράλληλα με τους στίχους, η Νίκη Σπυροπούλου έγραψε και βιβλία.
Το πρώτο ήταν ένα ιστορικό αφήγημα, το δεύτερο είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο βραβεύτηκε και αφορά μια ιστορία αγάπης που γεννιέται και πεθαίνει στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κι όσο έφευγες πονούσα και το τζάμι σου χτυπούσα, να γυρίσεις μόνο λίγο να σε δω. Με τη δική της πινελιά βοήθησε στη συγγραφή ενός άλλου βιβλίου που περιγράφει την αληθινή ιστορία μιας γυναίκας που μπήκε στη φυλακή για ναρκωτικά και αφηγείται την εμπειρία της παρουσιάζοντας δύσκολες καταστάσεις που βίωσε κατά τη διάρκεια που ήταν κρατούμενη. Στον δρόμο βιάστηκε, φώναξα γυρίσε πίσω, μακριά σου πώς θα ζήσω, μα δεν έφτασε. Διαφημίσεις, αγαπητοί μου φίλοι. Νόημα, πώς είσαι? Γεια σας, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς. Τι θα μας φτιάξεις σήμερα, τι είναι αυτό το γλυκό που βλέπω εδώ? Κάποιοι λένε γλυκό τώρα μετά το Πάσχα. Εγώ νομίζω το Πάσχα δεν τρώμε και τόσα γλυκά, με την έννοια ότι τρώμε πολλά κρέατα και πολλά... έτσι, βαριά πράγματα, οπότε γλυκό. Και σκέφτηκα να κάνουμε ένα γλυκό σοκολατένιο, που η σοκολάτα είναι κάτι που μας αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και κάποια πράγματα από το πασχαλινό έτσι, τραπέζι. Δηλαδή τσουρέκια, σοκολατένια αυγά. Ό,τι μας έχει απομείνει. Ναι, γιατί όχι. Αχ, αυτές οι ιδέες σου, να μην πετάμε τίποτα, μου αρέσουν πολύ. Αλλά αυτό το γλυκό ξέρεις σε ποιον, ναι. Σε ποιον το αφιερώνω. Ναι, χρειάζεται και από μένα. Αυτό το γλυκό θα το φυλάξουμε. Την γιορτή του Γιώργου σήμερα. Ο Γιώργος μας γιορτάζει. Για σένα δεν θα το πειράξει κανείς αυτό το γλυκό. Έτσι, έτσι πρέπει. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λοιπόν πώς γίνεται αυτό το γλυκό. Μεγάλη γιορτή σήμερα, έχουμε πολλούς που γιορτάζουν, σε χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, έχω δώσει τη συνταγή, την έχουμε και εδώ πέρα βέβαια στο πολύ ωραίο πινακά μας. Σοκολατένιος κορμός με φυστικό βούτυρο. Ναι. Λοιπόν, οι αναλογίες που έχω βγάλει είναι αρκετά εύκολες για να τη θυμόμαστε και κάνοντας μία φορά. Θα βάλω λίγο γάλα ευαπορέ, συμπυκνωμένο. Ναι. Ναι, όχι. Είναι συνήθεια, δεν είναι... Λοιπόν, συμπυκνωμένο γάλα, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερη η γεύση. Mm. Πολλές φορές συναντάμε συνταγές που βάζουμε ζαχαρούχο, αλλά εγώ επειδή δεν θέλω να είναι πάρα πολύ γλυκά τα γλυκά μας, λέω καλύτερα συμπυκνωμένο γάλα και θα βάλουμε ζάχαρη. Όχι, θα βάλουμε τη σοκολάτα πρώτα να λιώσει. Λοιπόν, 125 γραμμάρια κουβερτούρα. Είναι μία πλάκα όπως πουλάνε στα σούπερ μάρκετ. Έτσι, είναι ακριβώς. Δηλαδή το έχω κάνει έτσι, ώστε να είμαστε εντάξει, αγοράζοντα μία πλάκα, να πάμε να κάνουμε. Λοιπόν, τώρα 225 γραμμάρια που γράφω εδώ πέρα μπισκότο, να πούμε το εξής. Ό,τι μπισκότο θέλουμε. Είτε εκείνα τα μακρόστενα, τα παιδικά που τρώγαμε, είτε τα τετράγωνα, να μην λέμε τώρα τις μάρκες, νομίζω όλοι οι φίλοι μας τις ξέρουν. Έτσι. Οτιδήποτε. Εγώ έχω φέρει εδώ πέρα αυτά τα τελευταία χρόνια που είναι γνωστά και κάνουμε και cheesecake και τέτοια. Ελληνική μάρκα όμως, γιατί συνήθως παίρνουμε τα ξενόφερτα. Έτσι. Λοιπόν, και έχει μείνει το τσουρέκι από το Πάσχα. Το κόβουμε σε φέτες, βαρεθήκαμε να τρώμε και το τσουρέκι. Το βάζουμε στο φούρνο για μισή ώρα στους 150 βαθμούς και έχουμε φρυγανιά από το τσουρέκι. Οπότε θα βάλουμε και λίγο φρυγανιές και θα βάλουμε και λίγα μπισκότα. Μέχρι να φτάσει στα 225 που έχω βάλει εδώ πέρα, είναι τα τετράγωνα, τα κλασικά, τα μπισκότα. Ακριβώς το πακέτο, 225 γραμμάρια. Οπότε, αν δεν έχουν οι φίλοι μας κάτι που τους έχει περισσέψει, παίρνουν ένα κουτί από αυτά και είναι εντάξει. Λοιπόν, αυτά εδώ τώρα θα χρειαστεί να τα σπάσουμε. Δεν χρειάζεται να κάνουμε μίξερ και τέτοια με το χέρι για να κρατάει κιόλας. Εδώ αρχίζει να ζεσταίνει το αυτό. Τη δουλειά μου εγώ, ναι. Ωραία. Σιγά σιγά για να μην λερώσουμε εδώ πέρα, βασικά να μην καείς. Το βασικότερο είναι αυτό. Πολύ γρήγορα γίνεται. Μπορεί και στο φούρνο μικροκυμάτων να το κάνει κάποιος. Μου έχεις δώσει την πιο ωραία δουλειά, Νόημο. Μυρίζει πάνω... σοκολάτα τώρα. Έτσι, πάνω από τη μασχοβολιστή σοκολάτα. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτός ο κορμός, άλλοι το λένε σαλάμι, το έχω ακούσει, μπαστούνι, έχει διάφορες ονομασίες. Είναι νομίζω το πιο εύκολο γλυκό και είναι καλό να το έχουμε στο σπίτι. Συντηρείται στο ψυγείο μας πολλές μέρες και επίσης συντηρείται και στην κατάψυξη πάρα πολύ ωραία.
Και θα δείξουμε κιόλας αν έχουμε αυτό στην κατάψυξη και έχουμε και ένα οποιοδήποτε φαγωτό. Ναι. Επίσης είναι πολύ ωραίος τρόπος να το σερβίρουμε. Και εδώ πέρα θα κάνουμε λίγο και κάποιες παραλλαγές εμείς. Βέβαια. Όπως συνήθως. Έχει λιώσει. Αν έχει λιώσει, θα προσθέσουμε και τη ζάχαρη. Αναστενάζεις από τώρα. Ναι, δεν καταλαβαίνεις τώρα εδώ τι γίνεται πάνω από αυτή τη. Και σήμερα αυτοί που γιορτάζουν, αν δεν έχουν γλυκό σπίτι να κεράσουν. Πολύ γρήγορα, με ό,τι έχετε στο ψυγείο σας. Ωραία, έτοιμο είναι. Μπορείς να μου ρίξεις ό,τι θες λοιπόν, μέσα. Λοιπόν, θα σου ρίξω τη ζάχαρη. Βεβαίως. Το έχω ζυγίσει εγώ αυτό, ναι. Αυτό είναι. Τα βάζουμε όλα εδώ πέρα για να είναι πιο εύκολο να ανακατευτεί μετά το μείγμα μας. Κονιάκ, λικέρι, μπράντι ή κάποιο αλκοολούχο ποτό που είναι έτσι αρωματικό. Το βούτυρο θα μας δώσει εκείνο στη μια αλλά και άρωμα και θα το συγκρατήσει κιόλας καλύτερα. Όλα τα υλικά εκεί πέρα για να λιώσουν και να ομογενοποιηθεί το μείγμα μας. Και αυτό που ίσως δεν έχουμε συναντήσει συχνά, εντάξει αυτά μπορεί λίγο πολύ οι φίλοι μας να τα κάνουν, είναι το φυσικό βούτυρο. Αυτό είναι πολύ δημοφιλές στην Αμερική. Πολύ, ναι. Και υπάρχουν και ορισμένες πολιτείες που αν δεν... Αν δεν έχει φυσικό βούτυρο στο τραπέζι, δεν τρώνε πρωινό. Ναι, πολύ σωστά τα λες. Πολύ παχυντικό επίσης, αρκετά υγιεινό. Ναι. Εμείς στην Ελλάδα δεν το πολύ αγαπάμε, ναι. Το φυσικό βούτυρο. Έχουμε αλλά... τόσα προϊόντα εμείς εδώ πέρα, ρε Στατιάνα. Δίνει όμως, κάνει μια διαφορά. Κάνει διαφορά. Γιατί όλα τα ίδια και τα ίδια, με τον ίδιο τρόπο να μαγειρεύει κανείς, είναι και λίγο κουραστικό. Αυτό ταιριάζει πολύ και με φαγητά όπως κοτόπουλο, πατάτες, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Θα δείξουμε κάποια στιγμή κάποια συνταγή, είναι πάρα πολύ ωραία. Και ταιριάζει πολύ και με αντίθετες γεύσεις, δηλαδή με κάτι γλυκόξινο, άμα βάλει φυστικό βούτυρο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραία λοιπόν. Έτοιμη είμαι εγώ. Ωραία, θα σου βάλω και το φυστικό βούτυρο. Αυτό το βρίσκουμε έτοιμο, αν θέλουμε να κάνουμε τώρα μία φορά γλυκό. Τι θέλεις να φας έτσι τώρα. Ναι, ευχαριστώ. Έλα. Λοιπόν, μπορούμε να το βρούμε και έτοιμο στο σούπερ μάρκετ, αλλά πολύ εύκολα μπορούμε να το κάνουμε και μόνοι μας, αν πάρουμε φιστίκια ομά ανάλατα, με πολύ λίγη ποσότητα ηλιέλαιου, χτυπώντας το στο μίξερ. Η ποσότητα που βάζουμε, η αναλογία, για να μην το λέμε τώρα και το ξεχνάει οι φίλοι μας, είναι τόσο όσο να δουν ότι είναι τόσο ρευστό. Μπορώ να σου πω ότι στο μισό κιλό φιστίκια παίρνει περίπου 80 γραμμάρια ηλιέλαιο. Δεν θέλει παραπάνω. Και κάποιοι βάζουν και βούτυρο φρέσκο μέσα εδώ για να το κάνουν ακόμα πιο νόστιμο και γευστικό. Απλώς με το βούτυρο δεν συντηρείται πολύ καλά. Τώρα θυμήθηκα το διαγωνισμό γιατί ξέρεις τι τράβηξα στο εξοχικό. Δεν έχω τα. Ξέρεις, απαραίτητες συσκευές, τα εργαλεία. Έχω ένα παλιό μίξερ γιατί δεν πολύ φτιάχνω γλυκά, το οποίο για να κάνω τα κουλούρια... Είμαστε κακομαθημένες οι νοικοκυρές οι καινούριες. Ναι. Ήταν αυτό το χειρός. Και να γυρίζω τη ζύμη ώρες. Να έχουν πιαστεί τα χέρια μου, γιατί ήθελα να την κάνω πολύ αφράτη. Και έχω εκεί ό,τι χρειάζεται η κουζίνα σας, αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες. Όλες τις κρουπς, όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Τι είπα, παιδιά, είπα άλλη εταιρεία. Ποια εταιρεία είπα, θυμίστε μου, παιδιά. Ναι, ποιας εταιρείας είναι. Της κρουπ είναι, παιδιά, και μπερδεύτηκα εγώ. Μπερδεύτηκα. Από τα Welcome Stores είναι οι συσκευές. Έχουμε κουζινομηχανή για χυμούς, σούπες και milkshakes. Όλα αυτά εδώ τα εξαρτήματα που βλέπετε. Πολυκόφτη. Έχουμε σαλατοκόφτη, μίξερ με κάδο και φραπιέρα. Έχουμε εδώ πέρα τον βραστήρα. Έχουμε... τι άλλο από εδώ πάω, γιατί αυτά τα είπα, γιατί είναι για δύο νικητές, οπότε είναι πολλά. Αυτήν εδώ την επίσης καταπληκτική κουζινομηχανή, στην οποία είναι μίξερ, αυτό είναι το τέλειο μίξερ για τα γλυκά. Αυτό εδώ πέρα που τα κάνει όλα μόνο του. Αυτό θέλω εγώ. Αποχυμωτής, λεμονοστίφτης και καφετιέρα. Αυτά, αγαπητοί φίλοι, μαζί με 5.000 ευρώ μετρητά, 5.000 ευρώ από την Group, είπαμε, οι συσκευές και τα Welcome Stores και 5.000 ευρώ την Παρασκευή. Με ένα τηλεφώνημα όλα αυτά. Με ένα τηλεφώνημα...
το οποίο στοιχίζει 2 ευρώ και 46, 3, 10, 90, 11, 51, 51, 51, για να δούμε ποιος θα είναι σήμερα ο πιο γρήγορος, ποιος θα είναι τυχερός. Νόημα. Λοιπόν, θα το βάλουμε εδώ καλύτερα για να φαίνεται. Α, κόψουμε λιγάκι αυτά πρώτα. Βρήκα στο σούπερ μάρκετ. Ναι. Κοίτα, ξέρεις, αυτό είναι ότι να κάνουμε λιγάκι παραλλαγή στις συνταγές. Βλέπουμε κάτι, μας ανοίγει η όρεξη και το φτιάχνουμε. Ένα μίξ από ξηρούς καρπούς, ναι, που έχει διάφορα εδώ πέρα. Φουντούκια, αμύγδαλα, φιστίκια, κράμπερι. Και σκέφτηκα ότι θα είναι πάρα πολύ ωραίο και όντως είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα το δοκιμάσεις και εκεί που είναι κρύο. Και πήρα ένα μίξ. Γιατί να βάλουμε κλασικά, βάζουμε σε αυτά εδώ καρύδια ή φουντούκια. Εγώ πήρα ένα μίξ από ξηρούς καρπούς για να είναι πολύ, πολύ, πολύ γευστικό. Πάρα πολύ ωραία. Γιώργο, καλό. Ξέρεις πόσο γυνά είναι όλα αυτά που κόβεις τώρα. Γιώργο, σ' αρέσουν τα cranberries. Ε, σ' αρέσουν, ναι, ξηρή καρπή. Όλα αυτά είναι μέσα στο γλυκό για τη γιορτή σου, όλα μέσα είναι. Ποπό, είναι πάρα πολύ γυνό αυτό το γλυκό. Ναι, είναι γυνό. Μπορεί να έχει μαύρη σοκολάτα. Μαύρη κουβερτούρα. Έχει ξηρούς καρπούς. Το φυσικό βούτυρο κάνει πολύ καλό. Έχει πάρα πολύ γυνά συστατικά και είναι καλό και για τα παιδάκια να το φτιάχνουμε, που θα τους αρέσει. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό το τσουρέκι που έμεινε, δεν μπορώ. Λέω, δεν θα φέρει κάτι να βάλει στο γλυκό που να έχει μείνει από το Πάσχα η Νόη. Αποκλείεται να μην φέρει. Να σου το και το τσουρέκι μας έχει μείνει και τα κλουράκια. Εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι θέμα ότι κάνεις οικονομία. Ναι, κάνεις οικονομία, αλλά γιατί να το πετάξεις, εφόσον μπορεί να το χρησιμοποιήσεις αλλιώς. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ακόμα και να μην λέμε ότι θα μας λείψει τώρα, ας πούμε, το. Δεν είναι μόνο αυτός ο τρόπος. Γιατί για ποιο λόγο να το πετάξεις κάτι. Ωραία. Ρίχνω. Ναι, ναι. Αυτό σίγουρα θα θέλεις να το δοκιμάσεις και μόνο έτσι μέσα από την κατσαρόλα, για να είμαι σίγουρη εγώ γι' αυτό. Εκεί πέρα είναι καλό να το κάνουμε με αυτή τη διαδικασία, γιατί ανακατεύονται πιο εύκολα. Έχουμε αρκετά δασιάνα, εντάξει. Έχεις αρχίσει να κολλάς από μένα, μου φαίνεται. Να μην, ναι, ναι. Αλλή μόνο. Δεν πετάμε τίποτα. Ωραία. Λοιπόν, και θα βάλουμε και το κακάο. Το κακάο κάνει και πιο δυνατή τη γεύση και το σταθεροποιεί και καλύτερα. Πολύ ωραία. Τρεις κουταλιές της σούπας έχω δώσει. Θα κρατήσω λίγο ό,τι θέλω για το δεκόρ. Μπράβο, Νόημα. Πάρα πολύ ωραία. Τα έχει κάνει όλα εδώ. Και αφού ενώσουμε τώρα, αφού γίνει ο μηδενής, ναι, το μείγμα μας, θα ενώσουμε με ό,τι έχουμε. Και κουλουράκια πασχαλινά μπορούμε να βάλουμε. Ναι, γιατί όχι. Αυγά πασχαλινά. Όχι αυγά. Αυγά πασχαλινά. Σοκολατένια. Βέβαια, εννοείται. Ναι. Αφαιρούμε από τη σοκολάτα τη δόση που έχω, που έχω βάλει. Γιατί αν έχουμε ένα σπίτι με παιδιά και έχουμε καμιά πέντε αυγά να που τα ρίξω. Να τα ρίξεις. Όλα. Όλα είναι ζυγισμένα. Πολύ ωραία. Καλά, αυτό είναι. Τώρα αυτό είναι έτοιμο, Νόημο. Έτοιμο είναι, θέλει μόνο να το κρυώσουμε. Δηλαδή αυτό στην ουσία το βάζει στη φόρνα και γίνεται έτσι στο ψυγείο, δεν χρειάζεται να κάνει κάτι άλλο. Όχι, και μετά θα δείξουμε πώς το σερβίρουμε. Αυτό εδώ τώρα έτσι όπως είναι και ζεστό, μπορούμε να το σερβίρουμε και παγωτό που είχα πει προηγουμένως. Δηλαδή θα βάλουμε σε ένα μπολάκι λίγο παγωτό και από πάνω αυτό εδώ θα το ζεστάνουμε. Τώρα αυτό δεν θα το ζεστάνουμε το κρύο, θα βάλουμε από αυτό. Και όπως δεν βάζουμε την λιωμένη σοκολάτα, θα ρίξουμε αυτό στο παγωτό. Δεν είναι πολύ ωραίο για να σερβίσετε, κοίτα τι γεύση έχει. Και τώρα αυτό δένει επειδή παγώνει σοκολάτα και δένει. Και το φυσικό βούτυρο και το βούτυρο. Α, όλα είναι. Θα σφίξει και θα είναι όπως είναι αυτό εδώ. Φοράει και το γάτο, να το δουν και οι φίλοι μας. Είναι σκληρό αυτό. Δεν έχει πρόβλημα, δηλαδή δεν λιώνει. Αυτό όσο κρυώνει, σφίγγει. Πάρα πολύ ωραία. Έρχεται το παγωτό, ωραία. Θα το δείξουμε γι' αυτό. Ναι, ναι. Καταπληκτικά. Λοιπόν, πριν το στρώσουμε στη φόρμα, ναι, τι εννοώ, ένα οποιοδήποτε παγωτό που έχουμε στο ψυγείο μας, έτσι. Τώρα αυτό που έχουμε βρει αυτό, από το γείτονά μας, το ψιλικατζί. Για να δούμε. Έτσι όπως είναι ζεστό το ρίξεις. Ζεστό, βέβαια. Άχου.
τι κόλαση είναι αυτή. Λοιπόν. Και ας παίξουμε για λίγο έτσι με το στόλισμα. Πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα. Το ένα το επιδόρπιο. Και πάμε να στρώσουμε τώρα τη φόρμα. Εδώ έχω φέρει εγώ μία σκρίσεως. No. Βάζουμε νευράνι για να μπορέσουμε να το ξεπουλήσουμε εύκολα. Μπορούμε και σε φόρμα του κέικ που έχουμε στο σπίτι την κλασική, έτσι. Απλώς η νευράνι βοηθάει πάρα πολύ να το βγάλουμε μετά, να το ξεφορμάρουμε. Ναι, ναι. Η δόση αυτή εδώ είναι ακριβώς μία φόρμα. Θέλεις λίγο να... Ναι, βεβαίως. Να το γυρίσουμε έτσι να το βλέπουμε εκείνη μας. Μόνο μην καείς. Αυτό τώρα, άμα θέλουμε να το κάνουμε και πιο ρευστό, για να το σερβίρουμε σαν επιδόρπιο, μπορούμε να προσθέσουμε λίγο γάλα. Και τίποτα άλλο. Τι εννοείς πιο ρευστό για να το σερβίρουμε σαν επιδόρπιο? Αν θέλουμε να είναι πιο ρευστό στο ποτήρι που θα βάλουμε, και με γιαούρτι είναι πολύ. Εννοείς με το παγωτό να είναι πιο ρευστό. Με το παγωτό. Ενώ κανονικά τώρα για να γίνει σωστά ο κορμός πρέπει να είναι έτσι παχυρευστό. Ναι, ναι, ναι. Γιατί έχουμε βάλει πολλά σταθερά υλικά. Μάλιστα. Και γι' αυτό έχει σφίξει έτσι. Άρα είναι αυτό όμως το σωστό, έτσι. Ναι, 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 είναι πυκτό. Ναι. Εντάξει. Θα το δεις εκεί πέρα πώς είναι. Και μετά αυτό εδώ έχω φέρει εδώ πέρα τα τρουφάκια αυτά, τα πολύχρωμα και το δοκάριδο. Μπορούμε να τα φτιάνουμε αυτό να το κάνουμε και τρουφάκι. Έτοιμη είμαι, δεν έχει άλλο. Ωραία. Τίποτα όμως. Δεν έχεις αφήσει κάτι, μου κάνει εντύπωση. Όχι, όχι. Ορίστε. Εντάξει, είναι η κουτάλα που έχει λίγο. Ορίστε. Έτοιμο. Δεν φαίνεται πολύ ωραία. Μπορείς να δοκιμάσεις για τον κόπο σου. Εγώ αυτό θέλω, το βλέπω τόση ώρα. Λοιπόν, εδώ πέρα το κλείνουμε με τη μεμβράνη και μπαίνει στο ψυγείο άμα δεν βιαζόμαστε. Θέλει 3-4 ώρες. Αλλιώς μία ώρα στην κατάψυξη και το σερβίρεις, Γιώργο, το βράδυ στους φίλους σου, στους συγγενείς σου. Να κόψουμε εκεί να δούμε τώρα πώς είναι. Ωραίο, ε! Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε πολύ γρήγορα πώς μπορούμε να το κάνουμε και αλλιώς το γλυκό. Ναι, δείξαμε έναν τρόπο. Ο άλλος ο τρόπος είναι ο κλασικός που έχουμε εδώ πέρα τον κορμό. Μοιάζει λίγο, και μοσαϊκό. Το ξέρουν οι φίλοι μας αυτό. Κυρίως μοσαϊκό. Μοσαϊκό. Αυτό με το σαλάρο στη Θεσσαλονίκη πρέπει να το λέτε. Εγώ δεν έχω ξανακούσει. Λοιπόν, το δείχνουμε εδώ πέρα. Και εγώ τώρα θα συνεχίσω εδώ πέρα να το κόψω λιγάκι διαφορετικά. Πώς μπορεί να γίνει και φοντάν. Γιατί... Φοντανάκι θα πάρει. Φοντανάκι, παρακαλώ. Να και το κακάο που έχουμε κρατήσει. Ναι. Τρία διαφορετικά πράγματα, με το ίδιο γλυκό. Τώρα αυτό σαν φοντάν για να είναι. Και μπορούμε να το βάλουμε έτσι στο... σε μια πιατέλα στο τραπέζι μας. Το κάνουμε με το κακάο. Το περνάμε και με ειδοκάρδο λίγο. Εντάξει, τώρα δεν κολλάει που βάλαμε το... Και κάνεις με το ίδιο, με την ίδια βάση, Τατιάνα, διαφορετικά κεράσματα. Ποικιλία, Γιώργο! Όταν έχεις εργαστεί σε εστιατόρια, σε ξενοδοχεία, δεν πετάς τίποτα. Ορίστε το γλυκάκι. Έγινε φοντανάκι για να σερβιστεί με τον καφέ. Ήταν διαφορετικά πράγματα. Πάρα πολύ ωραία. Και σαν τρουφάκι, άμα πάρουμε λίγο και το κάνουμε με το χέρι μας, βλέπεις, μαλακώνει κατευθείαν. Οπότε το είναι το πολυμορφικό γλυκό αυτό, δηλαδή. Εντάξει. Ορίστε. Πολύ ωραίο. Μπράβο, Νόη. Πάρα πολύ ωραία πράγματα μας κάνεις. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.
Και θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα δίνοντας τα τηλέφωνα για το διαγωνισμό. 90-11-51-51-51. Οι συγκλονιστικές συσκευές της Γκρούπε από τα Welcome Stores και 5.000 ευρώ για πάμε σε διαφημίσεις. Understand me. I need your love. I need your love. I need your love. Αποδείξω. Εάν δεν με έδαιναν στο κατάρτι, αν δεν με έδαιναν στο κατάρτι για να σταματήσω να ακούω τις σιρήνες αυτού του γλυκού, θα είχε τελειώσει. Η φωνή της λογικής επικράτησε και κάπου είπα να σταματήσω. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται η σημερινή εκπομπή. Ευχαριστούμε την Νόη Ανίδου. Και εγώ ευχαριστώ. Να δώσουμε τα ονόματα των νικητών, νικητριών. Μαρία Δεμέντζου και Κατερίνα Κλιμάτζα. Κλιμάτζα. Δύσκολο όνομα. Είναι για Σαρδάμ. Κλιμάτζα. Ταφ Ζήτα Δέλτα. Αυτά τα τρία σύμφωνα τα συναντάμε πάρα πολύ σπάνια στα ελληνικά όλα μαζί. Να τα χαρείτε. Να χαρείτε τις ηλεκτρικές συσκευές. Καλή επιτυχία και στο διαγωνισμό για τα 5.000 ευρώ. Να είστε όλοι καλά. Πολλά φιλιά.